This is England. This is how I feel. This is England. Κυρίες και κύριοι, καλημερίζω στο ραδιομέγαρο του Λίμπερου τον Αγγλοϊταλό προπονητή Γκάρεθ Σαουγκετίνι. Γκάρεθ, καλώς ήρθες. Buongiorno. Buongiorno e buonasera. Buonasera a voi. Buonasera, ma ecco. Πώς ιταλικά ξέρεις, Ρασλάβα. Πεκταρά μου, πεκταρά μου. Εδώ, ό,τι θες εσύ λέγε. Ό,τι έχουμε εδώ πέρα. Ευτυχώς ήρθε τεχνικός παιδιά από την ARX και τον βοηθάω εγώ. Το παιδί δεν έχει ιδέα. Καλά που του λέω εγώ, τον καθοδηγώ εγώ, του λέω μερικά πράγματα. Έχουν δικές τους ορολογίες, ξέρεις. Κάνει το Works 4, κάτι τέτοια. Δικά τους έτσι, οι ορολογίες δικές τους. Που κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Λοιπόν, είναι η Τρόικα που σήμερα δεν είναι Τρόικα, δεν είναι καν Δόικα. Είναι καν το όπως η Βικτόρια τα παλιά, με ξαφνική επίσημα Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Δεν έχουμε χρόνο, μας πιέζει ο χρόνος. Γιατί έχουμε πολύ πολύ απλά σούπερ διαγωνισμό, γιατί έχουμε πάρα πολλά θεματάκια. Γιατί είναι Παρασκευή, μύρισε Παρασκευή, βγήκε ο ήλιος. Ναι, ναι. Ναι. Όταν στα λέω εγώ, να με προσέξεις λιγάκι. Τώρα τι κάνει. Τώρα κωδικούς. Τέτοια. Ναι, τώρα κάνει να βρει τα βάρη κάτω. Μέχρι εδώ ξέραμε. Τώρα μέχρι εδώ ξέραμε. Εδώ και πέρα είναι. Λευκό πυρήνο το βγάζω και εγώ με τον μπουτάρι από κάτω να το βαράνε. Τι, εδώ τι γίνεται μετά. Ναι. Έτσι, μπράβο. Τώρα έτσι, που πάει η Σωτήρη, βγάλαμε εικόνα λευκού πύργου. Μηνύματα, ναι. Μηνύματα και σε ναι. Ωραία. Άστο, τώρα ξέρει Σωτήρη. Από εδώ και πέρα έχω Σωτήρη δασκαλάκι. Στο UCLA 3 χρόνια το παιδί. Παλικάρι μου, ψυχούλα μου. Καλημέρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να ξέρω κόσμο τι γίνεται. Αυτό ήταν, κάνουμε μαγικά. Λοιπόν, Σωτήρη, είσαι έτοιμος παλικάρι μου να ακούσει κάτι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος πάντα μετά τα μάτς της Αγγλίας και μετά από τα τρία μάτς μπαίνουμε με This is England και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του Μουντιάλ που σημαίνει πάρα πολύ απλά. Κάποτε μια τηλεόραση 32 ιντσών νόμιζες, πίστευες πως έχεις το γήπεδο όλο. Το έχεις μέσα στο σπίτι σου. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ. Τώρα υπάρχουν 49 ίντσων, 55, 60, 65, ακόμη και τηλεόραση 88 ίντσων. Και κάνω μία ερώτηση. Πώς θα μεταφέρεις την τηλεόραση και πώς θα κάνεις την εγκατάσταση για να δεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα? Μία απλή ερώτηση σου κάνω. Τα πράγματα είναι απλά. Πας στη Media Markt, παίρνεις τηλεόραση και μετά ζητάς να σου κάνουν μεταφορά και εγκατάσταση όπου κι αν επιθυμείς. Εύκολα και γρήγορα. Μόνο από τη Media Markt. Θες να μάθεις περισσότερα? Λοιπόν, ή στα καταστήματα ή στο mediamarkt.gr. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός. Media Markt. Λοιπόν, ποιοι άλλοι μας στηρίζουν πρώτη ώρα εκπομπής? Φυσικά η βασιλική ρετσίνα. Η ρετσίνα με την παραδοσιακή, πλούσια και αυθεντική γεύση. Τώρα ακόμα καλύτερη και βελούδινη. Βασιλική ρετσίνα από την Μεσημβρία Ινοποιητική. Τηλεφωνική επικοινωνία με βασιλική ρετσίνα 2310-713-981. Επαναλαμβάνω, 713-981. Κοντά μας φυσικά είναι και η Ρεγκίνα. Ρεγκίνα εστί, τι εστί. Είδη και αξεσουάρ μπάνιου. Υδραυλικά είδη. Μπαίνεις τώρα στο site reginabagno.gr. Έτσι διαβάζετε, γράφετε reginabagno.gr. Έτσι, reginabagno.gr. Ξεφυλίζεις τον κατάλογο με τα προϊόντα για να πάρεις μια ιδέα του τι εστί Ρεγκίνα. Βρείτε τα σε επιλεγμένα καταστήματα τα προϊόντα Ρεγκίνα. Κάνω λίγο μουσική εγώ, ανάσα. This is England. Παναγιώτη, όχι από εδώ, Παναγιώτη, καλά. Άστο εδώ, έχουμε, άστο. Άστο εδώ, είναι φιάλτη, άστο πάλι. Εδώ, άμα θες να πάρεις κάποια, αλλά εδώ πέρα. Nightmare. Θες να πάρεις κάποια, αλλά εδώ πέρα. Λοιπόν, κοντά μας, πίτσα Mr. Gold. Πέφτει ξύλο κάθε απόγευμα και κάθε βράδυ με τις παραγγελίες τώρα μέσα στο Μουντιάλ. Στις Σικές, Μεσολογγίου 2, μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery στο 2310-628-586. 628-586. Από την 1 το μεσημέρι μέχρι την 1 το πρωί. Όχι στην 2, στην 1. Mr. Gold, Σικές, Νεάπολη, Αμπελόκηποι, Πολύχνη, Μετέωρα. This is England, κάνω μουσική. Τέλος, αυτά ήταν. Χορηγή, έχει κι άλλους.
Κάνω μουσική. Για μας είναι αυτό εδώ πέρα, τι ώρα ήρθε. Μία δεν είναι για μας. Όχι, ας το πισινώ. Λοιπόν, παλικάρια. Τσεκάρω τι κάνω εδώ πέρα, το τσεκάρω. Τα αγούρια που έχεις. Βάλε Μάρκ. Μάρκ και μετά το βγάζουμε. Πάτα Μάρκ. Πάτα Μάρκ για να πάει ο Σωτήρης μέσα. Τον ευχαριστώ προσωπικά εγώ τον Σωτήρη Δασκαλάκη για τα μαγικά που κάνει σήμερα. Δεν κάνω πλάκα, το εννοώ σοβαρά. Σωτήρη, να σκαλά. Έχουμε Σωτήρη Δασκαλάκη σήμερα με τίσερτ. Τι. Μπρους Λι. Φορούσε τίτλο. Θα μας δει τώρα. Λοιπόν, Σωτήρη. Κλείσε λίγο τη μουσική. Κλείσε λίγο τη μουσική. Έχεις το άλλο κομμάτι έτοιμο. Ποιο θα έτσι. Το έχεις έτοιμο. Τρώω τα νύχια μου ήδη. Λοιπόν, πάμε να φύγει το κομμάτι. Πάμε να φύγει το κομμάτι. Πάμε, φύγαμε. Λοιπόν, πραγματικά θλίβομαι γιατί ακόμη δεν έχει έρθει συμμετοχή. Τραγικό, ε. Δύο μονές προσκλήσεις. Για μένα δεν είναι live. Είναι η άφιξη ενός τεράστιου κομματιού του δυτικού πολιτισμού στο χωριό μας. Έτσι. Για αύριο το βράδυ, για αυτούς που ακούμε, δύο μονές προσκλήσεις για το αυριανό πάρτι που θα γίνει ρημαδιό, θα γίνει κόλαση. FM κενό, επιτέλους να δώσουμε κάτι σοβαρό σε την εκπομπή. FM κενό, ονοματεπώνυμο, γράφεις live ή το όνομά τους και το αποστέλεις στο 54526. Αύριο το βράδυ στο Principal Club Theater. Προσέξτε τώρα. Θα δώσουμε και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, έτσι, από τα Opticon Express. Ποιο είναι το quiz, θα γίνει κλήρωση, όχι στον πρώτο που θα στείλει ή στους δύο πρώτους, θα γίνει κλήρωση στο τέλος. Ποιο ελληνικό συγκρότημα έχει διασκευάσει και δισκογραφήσει προσαρμοσμένο με δικούς του ελληνικούς στίχους το κομμάτι Holiday in Cambodia, των Dead Kennedys. Το Holidays in Cambodia, των Dead Kennedys. Ποιο ελληνικό group, αθηναϊκό group το έχει διασκευάσει. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54-526. Μπορείς να πεις μόνο για τα γυαλιά, απαντώντας μόνο σε αυτό. Και αν δεν θες να δεις τους τέτοιους ή δεν τους γουστάρεις. Οκ. Okay. Τόσο απλά. Χρέωση μηνύματος 1 ευρώ και 24 λεπτά. Συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και φόρου κινητής τηλεφωνίας. Πού είναι το live? Λοιπόν, στο Principal. Principal. Σ' ακούω, πάμε. Πάμε. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω, ε. Πάμε. Hey. Ό,τι θες. Κλείδωσε η θέση. Τη μία εκ των δύο φινάλε του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι. Δηλαδή ο Ράτσφορντ πήγε να μα χαλάσει τη μαγιά χθε, κατάλαβε. Ήθελε ντε και καλά να πάει από εκείνο το μονοπάτι. Του λένε θέμα. Από εδώ θα φύγει. Του λέει ο Ράτς, όχι, θα ανέβω εκεί στην κορυφή, θα καταργατεύω χωρί νερό, χωρί τροφή για να φτάσω στο τέρμα τη διαδρομή. Άρα, θέμα, ναι. θέμα. Κωδικοποιημένο από Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Πιστεύει, Παναγιώτη, βγάλε το automatic. Αν δεν το πατά, το automatic βάλω. Μπράβο. Και τώρα πάτα το. Πάτα το τώρα. Ναι, τώρα πάτα το. Ναι, γιατί αν μην το πατά, αφήνει το automatic. Μ' αρέσει έτσι το ανανέωση, ναι. Την κάνω εγώ. Λοιπόν, συμφωνεί με Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Δηλαδή, πιστεύει ότι. Πώ το είπε, Παναγιώτη, τι έκανε, πώ το είπε. Κλείδωσε μία θέση του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αγγλία είναι στο τελικό. Ναι, συμφωνεί με είναι αυτό. Είναι η πιο γλυκιά ήττα στην ιστορία τη Εθνική Αγγλία. Εννοείται. Εννοείται, σχολιάζω καν. Συμφωνεί με αυτό που λέει ο Παπαδόπουλο ή διαφωνεί. Δηλαδή, διαβάζω τι 11 πριν ξεκινήσει και λέω: δεν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν. Βγάλε Harry Kane, κάνε μια λαγούλα εκεί πέρα. Όχι, σου λέω: πάλεψε το λίγο το ματσάκι, αλλά δει πώ θα πάει κιόλα. Πα πάνω στα θηρία και στα φίδια. Πα εκεί πάνω. Καλά, 11 τι δεν ήταν ο Harry Kane. Ναι, δεν ήταν. 8, ναι, εντάξει, ναι, αλλά, 8 δεν είχε. Ναι, ακούγαμε όμω, παιδί μου, ακούγαμε ότι το Βέλγιο θα κατέβει με πάρα πολλέ αλλαγέ. Το διάλειο χωρί ναι. 9. Ναι. Ναι, και η Αγγλία θα κατέβει σχετικά κανονικά. Ναι, ναι. Τι πάει να κάνει, ρε φίλε, χτυπήσει το μάτς. Το χτύπησε, εντάξει, οκ. Okay. Απλά ναι. Οι συγκυρίες το φέρανε, ρε φίλε, να κερδίσει το Βέλγιο. Ναι, ναι. Μια φορά φέρθηκε. Δηλαδή, αν ήταν στη θέση τη Αγγλία η Γερμανία χθε. Όχι χθε, η τωρινή Γερμανία, οποιοδήποτε Γερμανία. Με Ματέους, με Μπράιτνερ, με οποιοδήποτε, έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση να χτυπήσει το Βέλγιο. Καλά, ειδικά με Ματέους. Ναι. Ειδικά με Ματέους, ναι. Με την τεράστια αυτή απάτη. Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται. Δημήτρη, καλησπέρα. Έχουμε ξεπαρθένιασμα από τον Δημήτριο. Ζητώ συγγνώμη από τον Δημήτριο για Dead Kennedys. Δεν έχω λόγια για αυτό που δίνουμε, το τι σημαίνουν Dead Kennedys. Είναι ένα κομμάτι ολόκληρη ιστορία του δυτικού πολιτισμού. Αυτή έχουν ξανάρθει. Και έρχεται στο χωριό μας για πρώτη φορά. Αθήνα. Από όσο θυμάμαι εγώ, έχουν ξανάρθει. Έχουν ξανάρθει. Αθήνα. Έχουν ξανάρθει. Αθήνα έχουν έρθει. Ναι. Έχουν πάει. Μάλιστα. Έχουν πάει αυτοί. Δεν του έχει δει, ε? Ναι, δεν του έχω δει, όχι, δυστυχώς. Ναι. Και είναι τώρα, πέφτει πάνω στο. Θα τα πούμε ένα-ένα, σιγά-σιγά. Ναι. Θα πει ο Παναγιώτης λίγο ποια μάτσα έχει, πώς είναι τα μάτσα αύριο. Θα μας τα πει ο Παναγιώτης. Ναι. Λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα, βασικό θέμα είναι η πρώτη μέρα μέσα στο Μουντιάλ που είναι day off. Δεν υπάρχουν αγώνες. Τι θα κάνεις σήμερα, εσύ που ακούς. Δηλαδή, ένα θέμα βασικό. Βάζει ο Παπαδόπουλας. Συμφωνείς ότι εψέ. Καβατζώθηκε η μία θέση για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ρωσία 2018. Συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του? Άμα θες, ξεφτέλησέ τον.
Βέβαια. Στείλε, ό,τι θες. Πες, είσαι καραγκιόζης, γελίος κτλ. Okay. Και εγώ συμφωνώ μαζί του. Τι λες τώρα. Παλαβώς. Μπορεί να πεις, είστε και οι δύο καραγκιόζης. Ναι, μέσα στους 16 δεν έχεις την Ιαπωνία, έχεις την Κολομβία, που θεωρητικά είναι καλύτερη. Έτσι. Αλλά δες πώς ανοίγει ο δρόμος. Δες πώς ανοίγει ο δρόμος. Mm-hmm. Και το άλλο. Τι πιστεύεις, τι θα κάνεις σήμερα. Εσύ που μας ακούς και είσαι όλη μέρα παγκόσμιο κύπελο, σήμερα είναι η πρώτη ημέρα, είναι day off. Τόσο μα τόσο απλά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι. Τι, για πες μας. Ήθελα να δώσω το στίγμα. Α, και θέλω να πω κάποια πράγματα για τη Γερμανία, τα οποία χθες είπα τηλεφωνικά. Ό,τι θες, ό,τι θες, δικό σου. Με αφορμή το Παναμά στην Ισία χθες, θέλω να καταδείξω το τι, ποιο ήταν το διακύβευμα. Ήταν τέτοιο που. Α, σε μίχρο διπλό τελικό. Συγγνώμη αν ακουστεί λίγο βαρύ. Έχει και ένα τρόπο. Για τον καλό δημοσιογράφο. Το περιέγραψε ο Κώστας ο Χαλβατσιώτης. Μουσική σωτή. Τι είναι χειρότερος από κάτι άλλο. Λοιπόν, είναι το μόνο μάτς το οποίο έχει περιγράψει ο Κώστας Χαλβατσιώτης. Μπορεί να και το πρώτο στην ιστορία του στο Μουντιάλ. Καταδεικνύει και τη συμπεριφορά των χαμουτζίδων απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, παίρνουν τον καλό ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και του λένε περιέγραψε αυτό. Πρέπει να είχε τηλεθέαση το μάτς αυτό. Άστα να πάνε. Εγώ δηλαδή, εγώ σε όλο τον αγώνα. Δεν το γύρισα καν. Σε όλο τον 90 λεπτό το γύρισα εκεί 4 με 5 φορές. Στα γκολ το γύρισε. Το ένα γκολ το πέτυχα. Ναι. Την ψηλιάζομαι, το ξέρω. Έχω γίνει γατόνι, ξέρεις. Γυρίζω, ναι. Εντάξει, οκ. Δηλαδή. Πάντως και δύο τηλεοράσεις να έχεις, αυτό που έλεγε προχθές ο Χρήστος εδώ πέρα. Δύο τηλεοράσεις. Δεν μπορείς να δεις παιχνίδι. Ναι. Άσε τώρα αυτά. Ναι. Δύο τηλεοράσεις. Μηνυματάκι για να μην τα μαζεύουμε τα Παναγιώτη και να σε πεις για τη Γερμανία. Ερώτηση. Παίζανε οι Dead Kennedys Κυριακή του τελικού παγκοσμίου κυπέλου. Ναι. Και δεν ξαναπατήσει ποτέ το πόδι του εδώ. Βασικά θα γίνει sold out αύριο. Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Ξέρω παιδιά δηλαδή που είναι φόλα. Άσε τα παιδιά που ξέρει. Εγώ τώρα εσένα ρωτάω. Ναι. Τελικό παγκόσμιο κυπέλου. Είναι Dead Kennedys εδώ. Ναι. Και παίζουν την ίδια μέρα με τελικό παγκόσμιο κυπέλου. Ναι. Και παίζει η Αγγλία. Τι θα κάνει. Αγγλία τελικό. Αγγλία τελικό. Δεν του ξαναδεί. Δεν έχει την ευκαιρία του. Αγγλία τελικό. Εντάξει. Τώρα τι να κάνω. Μα... Να, τα γερμανικά σκυλιά εμφανιστήκανε. Ο κωμικοτραγικός. Όχι. Τι? Αργεντινής. Ο κωμικοτραγικός Σωτήρης Δασκαλάκης. Ο ηλαρός Σωτήρης Δασκαλάκης. Ωραία την πηχτή σου. Τι πέταξε, λέει ο Παπαδόπουλας, δεν θα ξαναδείς Dead Kennedys. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και λέει και ο Δασκαλάκης, γιατί Αγγλία τελικό θα ξαναδείς. Ρε τον αφιλότιμο. Εγώ φταίω που φέρομαι καλά όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Εγώ ζούσα. Δεν τιμή απλά. Συγγνώμη, αυτούς που βάζουν να περιγράψουν τα παιχνίδια έτσι. Ναι. Το γνωρίζουν εκ των προτέρων πολλές μέρες νωρίτερα. Πάρε τώρα στην ΕΡΤ που να ξέρω. Λογικά μια-δύο μέρες πριν βγαίνει πρόγραμμα. Τουλάχιστον δύο μέρες πριν. Τουλάχιστον. Λογικά πρέπει φίλε μια εβδομάδα να ξέρει ότι θα περιγράψει αυτό και αυτό. Το λιγότερο δύο. Το λιγότερο δύο. Ναι. Χαλβατσιώτης δεν έχει περιγράψει άλλον αγώνα. Αυτό ήταν μόνο. Πώς τον άκουσε, Καλούτσικος? Τον άκουσα όπως την εικόνα του αγώνα. Ναι. Καλά, έχει χειρότερο σύρτη, έτσι. Δηλαδή... Όχι, το παιδί εντάξει, Ροκόβο, καλά. Μια χαρά δημοσιογράφηση είναι ο Κώστας Χαλβατσιώτης, το παιδί. Μια χαρά, εντάξει, ναι. Τώρα τούτη το μάτς τώρα 5 η ώρα αυτό, το οποίο είναι. Δηλαδή, εντάξει, αυτό όποιο το είδε, ας πούμε, είναι. Εγώ το γύρισα 5 φορές και είδα λίγο και μετά κάθισα και τα κεφάσεις και τέτοια. Είδα και τα ψηλά φώτα, είδα και τα γκολ, έτσι. Δεν σχολιάζω καν. Κοίτα ποιο μα θυμήθηκε. Τα ρηφοκορμοράνε, ωραίο ρε. Με βασιλεία ξανά τώρα, τις καλημέρες μου. Ιστερόγραφο. Football's coming home, λέει ο Σκόλση. Ανατριχιάζω μόνο με το παρατσούκλι. Σκόλση. Να είσαι καλά. Είσαι από τους παλιούς. Μπορεί να. Δεν πρέπει να είσαι από τους πολύ πολύ παλιούς. Δηλαδή από το προηγούμενο ραδιόφωνο που ήμασταν. Από το πρόπρο, όχι από το προηγούμενο. Μα δεν σου λέω για τότε, Ρασλαμί. Λέω για τώρα, πρόσφατα. Το θυμάσαι δηλαδή, δεν στέλνει μήνυμα. Σκόλση, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Ναι. Απλά. Δεν πρέπει να είναι του ακροατή, ας πούμε, του 2000 αυτό, 99-2000. Νομίζω. Ο Ρόους δεν νομίζει, ρε φίλε, ότι Πεκτούρα, δεν έχει παίξει όλη τη χρονιά και είναι φρεσκότατος, ας πούμε, για αυτό το τουρνουά. Έχει παίξει όλη τη χρονιά. Φοβερό δεν είναι, ρε. Τρελή σεζόν με Τότεναμ, ναι. Και είναι χθες συγκλονιστικός και τρομακτικά άνετος. Δεν θυμάμαι πιο άνετο. Πάρα πολύ. Σε πρώτη μεγάλη διοργάνωση με την Αγγλία, ναι. Αλεξάνδερ Άρνολντ. Τρεντ Αλεξάνδερ Άρνολντ, το δεξί μπακ της Λίβερπουλ. Βαθιά υπόκληση. Υπόκληση. Πώς και έτσι είσαι για Λίβερπουλ. Αυτό, βαθιά αυτό σώτα από μόνο σε το. Βαθιά υπόκληση της Λίβερπουλ. Βαθιά υπόκληση. Σε ποδοσφαιρίτη της Λίβερπουλ. Φίλε, θέλω να. Εγώ είμαι δίκαιος, φίλε. Κοίταξε, βγάζει μια υγεία, μια φρεσκάδα η Αγγλία και αυτό με κάνει να πιστεύω ότι θα φτάσει στο τελικό. Έτσι όπως έχει πάει και το πρόγραμμα, έτσι. Μάρι, εδώ σε Dead Kennedys για quiz απαντάς πάρα πολύ σωστά. Αλέξανδρε, μπαίνεις και για τα γυαλιά
και για τους Dead Kennedys. Δύο μονές προσκλήσεις. Dead fucking Kennedys. Αύριο το βράδυ έχει πάρτι η πόλη. Έχει πάρτι αύριο η πόλη. Έρχονται εδώ οι Dead Kennedys στη Θεσσαλονικούλα. Okay. Στο πρώτο Σαββατοκύριακο που φτιάχνει ο καιρός. Ναι, δεν σχολιάζω. Okay. Ξέρω παιδιά που δεν θα δουν, είναι το πρώτο μάτς που δεν θα δουν Μουντιάλ. Δεν έχω σχόλια. Η μπάντα με το κορυφαίο ίσως λόγο, σήμα συγκροτήματος και πιο χαρακτηριστικό όλων των εποχών. Πριν περίπου ένα μήνα μίλησα με καλό γνωστό φίλο δικηγόρο, φίλο από τη μουσική, δικηγόρο, που του λέω έμαθα. Ποιος, ο κύριος που είναι Μπόλτον, όχι Μπόλτον. Όχι, δεν το ξέρεις, καμία σχέση, δεν το ξέρεις. Αυτό που σου λέω. Blackpool, Blackpool. Α, το δίνω το Δηματάτη. Ναι. Τι είναι, τον καλημερίζουμε. Ναι. Όχι. Φόλα Blackpool. Ναι. Φόλα Blackpool. Τον έχει τιμήσει Blackpool. Blackpool, ναι. Στο ημίχρονο αγώνα. Όχι. Πριν τρία χρόνια, πριν την αναρτήρια Σέντρα. Ναι. Μου τα έδειξε. Τον τίμησε με πλακέτα και τέτοια. Σοπα. Ναι, ναι. Βέβαια, ναι. 58, πήγε Blackpool σε παιχνίδι Blackpool. Πρέστον. Πρέστον Όρθεν, κάτι στόπα, τέτοιο. Στόπα. Ναι. Ναι. Μεγάλο ντέρμπι στα 50 αυτό, ε. Ξύλο. Blackpool, Πρέστον. Με ο Μαδάρες και οι δύο. Με την Τζίλιγαμ δεν έχουν πολύ μίσο. Ναι. Γιατί? Με Τζίλιγαμ. Α, δεν το ξέρω αυτό. Είχε νεκρό. Η Πρέστον. Η Πρέστον. Μεγάλο μίσο με εμάς. Ναι. Με United. Γιατί? Στα 50's γιατί μας είχε πελάτες. Τι σας είχε, ρε φίλε, ποιος ναι δεν σας είχε. Ναι. Γνώρισε στα νησιά κάτω, ο παδό Πρέστον. Πρέστον. Μου λέει ναι. United είσαι. 10 χρόνια λέει με εσάς γελούσαμε. Έπρεπε να δει το πρόσωπο τα σλαμάρε, παιδιά. Πώς περιέγραφε το πρόσωπο, μάλλον την κρυμπάτσα του παδού της Πρέστον. Περίμενε, είναι 2-3. Και έτσι που να λέω. Ναι, βέβαια. Λέω, σας εκτιμώ πάρα πολύ. Λέω, τι να πω. Λέω, κάτσε τώρα, παίρνουμε, μην φύγουμε. Οπότε φέτος είναι να πας κάνεις, και έχει καβατζικά πρόγραμμα Πρέστον μαζί σου. Τσαπ, κατευθείαν το πετάω. Κάνα τέτοιο. Κίκ οφ δε Κύπαξ ήταν τη City, το πρώτο φανζίν. Ναι, Κίκ οφ δε Κύπαξ. Ναι, βέβαια. Και του λέω, θα πας, λέει. Θα πάω, μου λέει Μάρια, μου λέει δικηγόρος, με τον γιο μου και οι δύο με το ίδιο t-shirt. Εγώ το έχω σε large, αυτός σε small. Τι, ποιο? Το σήμα το κλασικό, το Dead Kennedys, το logo. Το ξέρεις σίγουρα, ναι, ρε. Ναι. Με το D και το K που μπλέκει ενωμένα. Ναι. Σχηματίζουν έτσι μύτες. Αυτοί πότε δημιουργήθηκαν? Το 78. Κάτσε. Ναι, 77-78. 15 χρόνια μετά τους Scorpions. 77-78. Τι είσαι τη με τους Scorpions θες. Ναι. Όντως 64-65. Το 65. Ρε, εσύ Σωτήρη, εσύ στο μυαλό σου είχες Scorpions ίδρυση το 65. Όντως ισχύει τελικά το είδες. Δεν το είδα εγώ, αλλά το είδα κι άλλο. Το είδα κι άλλο άτομο. Δύο το είδαν. Γιώργο, καλημέρα για live. Μπαίνεις κανονικά, ρε εσύ. Μπαίνεις κανονικά. Πώς λέει τραγουδίστε του Scorpions? Klaus Meine. Ναι. Δηλαδή είναι ο Mick Jagger, ο Γερμανός Mick Jagger. Εντάξει. Α, μπορείς να το πεις. Έχει άλλες μπαντάρες η Γερμανία στην εποχή, εντάξει. Γερμανία. Έχει πολύ ψυχεδελικό crowd rock, έχει Amon Dool, τεράστια μπάντα. Έχει εντάξει μετά σε πειραματικό ηλεκτρονικό Kraftwerk, έχει Einstürzer Neubauten, τεράστια μπάντα πειραματιστές. Γιώργο, μπαίνεις για live. Το κουιζάκι για τα γυαλιά Opticon Express είναι πάρα πολύ απλό. Ποια ελληνική μπάντα, όταν λέμε έχει διασκευάσει στα ελληνικά και το έχει δισκογραφήσει. Και αν θυμάμαι καλά, περίμενε περίπου 6-7 μήνες την άδεια να τη δώσουν οι Dead Kennedys για να το δισκογραφήσει. Τα είχαν όλα έτοιμα δηλαδή, αθηναϊκή μπάντα, ιστορική τεράστια μπάντα αθηναϊκή. Και περίμενε περίπου 6-7 μήνες για να πάρει την άδεια από το Σαν Φρανσίσκο, από τους Dead Kennedys για να το δισκογραφήσει. Ποια είναι η μπάντα? Απαντάς όταν μπαίνει στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Μία σωστή απάντηση από τον Αλέξανδρο. Αυτή δεν αυτό υπάρχει άλλη. Αυτό το παιχνίδι είναι αυτό, το CrossFit, πώς το είπες? Κάτι είπες. Σαν Φρανσίσκο. Για μουσική, κάτι είπες. Ένα είδος μουσικής. Crowd rock. Ναι. Crowd rock, ναι. Ναι. Αυτό το γερμανικό, το ψυχεδελικό 70s, ναι, τέτοια. Ναι, τέτοιο στυλ. Ναι. Λοιπόν, έχουμε διάλειμμα, Σωτήρη. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, δίπλα γράφεις live ή μπορεί να μπεις μόνο για τα γυαλιά. Να γράψεις την ελληνική μπάντα. Αυτό είναι δικό σου κομμάτι είναι αυτό. Να ακούς Κυλάδικο. Το Viva Las Vegas. Πρίσλεϊ. Έλβις. Πρίσλεϊ. Για... Ναι, ναι. Α, έτσι πες μου και λέω, ρε φίλε. Ναι, επειδή το θυμάμαι... Έλβις. Έλβις και ναι. Λέω. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Ναι. 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 Ναι, ναι, κανονικά. Ναι. Πολλοί πιστρικάδες νομίζουν ότι είναι του Dead Kennedys. Όχι, εγώ ήξερα ότι είναι Elvis και απλά λέω μήπως δεν είναι, ναι, τελικά. Ναι, η γενιά μας τώρα δεν, okay. Αλλά πώς γίνεται, ναι, να μην είναι. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Όταν επιστρέψουμε, ναι, το βασικό θεματάκι για σήμερα, αν πιστεύεις ότι εψέ το βράδυ κλείδωσε η μία θέση για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, είναι η Αγγλία. Τεράστη έτσι ευκαιρία. Πιστεύει ο Παπαδόπουλας. Τεράστη ευκαιρία. Και εγώ κάτι τέτοιο πιστεύω, okay. Και φυσικά σήμερα που δεν έχει αγώνες, τι θα κάνεις? Μας ακούς, είσαι κύριος, είσαι κυρία, τι θα κάνεις σήμερα που είναι το πρώτο off μέσα στο Μουντιάλ? Αραιώνει πολύ, έχει... ξέρεις, μετά την εβδομάδα δεν έχει Τετάρτη-Πέμπτη. Ναι. Έχει κενό. Τετάρτη και Πέμπτη, δύο μέρες.
Τώρα αυτή που έρχεται. Αυτή που έρχεται. Τετάρτη και Πέμπτη. Δεν έχει αγώνες. Δεν έχει αγώνες. Παρασκευή ξεκινάνε οι προημιτελικοί. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Ναι. Ναι. Τρίτη, Τετάρτη κενό. Ωραία. Νομίζω. Τρίτη και Τετάρτη. Έχει αρκετά κενά τέλος πάντων. Ωραία. Αρχίζουν δύο μέρα κενά. Μόνο αυτό για να πάμε σε break. Ναι. Δώσε αύριο. Πέντε η ώρα. Πέντε η ώρα. Ναι. Γαλλία-Αργεντινή. Γαλλία-Αργεντινή. Είσαι σίγουρο. 100%. Πέντε η ώρα αυτό. Ωραία. Η συναυλία τέτοια είναι τι ώρα ξεκινάει. Λοιπόν, περίπου. Έχει δύο support. Ναι. Του Στίγμα ναι. και του Γκούλαγκ. Προσκύνημα, τεράστιοι Γκούλαγκ. Ναι. Εντελώς τελείως τεράστιοι Γκούλαγκ θεοί. Καλημερίζω Αλέκο και την παρέα του. Ναι. Λογικά οι Dead Kennedys δεν θα βγουν με τίποτα πριν τις 11 παρατέρα, το 11 παρατέρα. Μάλιστα. Οι Dead Kennedys. Ναι. Το πρώτο, η Στίγμα μπορεί να βγουν, ας πούμε, 9.30. Καλό είναι να πάει ο κόσμος να τους δει, γιατί δεν θα χάσει και τίποτα. Βέβαια, το, ειδικά Γκούλαγκ. Το 0-0 στο Ουρουγουάη, Πορτογαλία. Δεν υποτιμώ το Στίγμα, έτσι. Ναι. Είναι νέο γκρουπ. Άλλο, η Γκούλαγκ είναι ολόκληρη ιστορία. Τεράστια μπάντα η Γκούλαγκ, έτσι. Τεράστια μπάντα. Ωραία. Okay, ναι. Το βράδυ 9 η ώρα. 9 η ώρα, Ουρουγουάη, Πορτογαλία. Ουρουγουάη με τον καταθλιπτικό. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, επιστροφή, εδώ θα είμαστε και γραμμές ανοίγουμε όπως κάνουμε πάντα μετά τις 11. Ο Γιώργος, ναι, τι είπες, τα απάντησες. Δεν άκουγα, φίλε, τι είπες. Ναι. Άλλος και τι θα έλεγε. Στη θέση σου. Συμφωνώ μαζί σου. Οι 9 στους 10 Έλληνες το πιστεύω. Θα λέγανε συμφωνώ. Α, μπορεί να του είχε βρει τη μάνα. Να του είχε βρει όλο τη μάνα του. Θα έλεγε. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Κάν το πείραμα, δες. Κάν το πείραμα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αν πάρει κανένα μήνα να ρωτηγεί, με χαμπάρει τι γίνεται. Λοιπόν, Τρόικα, εδώ είμαστε. Α, εδώ, χι, αγουλιά. Εδώ είμαστε και σημαίνει ότι είναι μαζί μας για ένα ακόμη πρωινό. Ποιος? Η Media Markt. Στο σαλόνι ή στο υπνοδωμάτιο, αριστερά ή δεξιά, πιο πάνω ή πιο κάτω, στο μπάνιο ή στην τραπεζαρία. Όπου και αν θέλεις να αποδεχτείς τη νέα σου τηλεόραση για να απολαύσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα. Η εξειδικευμένη τεχνική της Media Markt, όχι τίποτα τεχνική, περάσαμε απ' έξω, ελάτε παιδιά να τη βιδώσετε την τηλεόραση, θα αναλάβουν να τοποθετήσουν την τηλεόραση στο σημείο που θα τους δείξεις εσύ. Με λίγα λόγια, ξενιάζεις στη Media Markt. Μπορεί να θες εσύ να βλέπεις το Μουντιάλ αραχτός στο μπάνιο, να κάνεις και μπουρμπουλήθρες, έτσι, σαν να είσαι οπαδός της West Ham, blowing bubbles forever και τέτοια, και να βλέπεις αριστερά και σε ενδιάμεσο ύψος το ματσάκι. Δεν κατάλαβα, έτσι. Γιατί εκεί λοιπόν θα βρεις τη συσκευή που θέλεις, στην τιμή που τη θέλεις και φυσικά θα έχεις μεταφορά και εγκατάσταση από εξειδικευμένο συνεργείο. Για τηλεόραση κάνε hat trick στη Media Markt. Πρόσεξε τώρα, ότι γιατί υπάρχει κάτι που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ, έως τις 8 Ιουλίου. Αυτό που σε ενδιαφέρει ισχύει έως τις 8 Ιουλίου. 9 και μετά κάικες. Κορυφαίες λευκές συσκευές. Άνω των 399 ευρώ στη Media Markt με 20% επιστροφή με κάρτες Eurobank, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή. Τις άχασες ευκαιρίες της Media Markt θα τις βρεις σε όλα τα καταστήματα Media Markt και στο mediamarkt.gr. Πρόλαβε έως 8 Ιουλίου οικιακές συσκευές με 20% επιστροφή μόνο στη Media Markt. Λοιπόν, είμαστε εδώ με Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Ναι. Με μεγάλη μας συγκίνηση βλέπουμε μήνυμα από τον λατρεμένο 115. Αντώνης Κασανδρινός. Είναι ο οπαδός του ΠΑΟΚ, ο Αντώνης από Κασάνδρου. Α, Αντώνης Κασάνδρου, ναι, ο ναι. Κασανδρινός στο χωριό σου και λες ότι θέλεις. Και άμα είναι να λες τέτοια στο παλικάρι. Όχι, ρε, τον αγαπάω και εγώ, ναι. Φίλε. Όχι, έχουμε με τους Κασανδρινούς κάτι, αλλά το παιδί καμία σχέση. Γιατί τρέχαμε την Κασάνδρα, μια γύρα σου που έχω. Είναι, Μπερντάκι, είναι από εδώ. Είναι Κασάνδρου εδώ, έτσι. Κρίμα για τους συγκινητικούς Σενεγαλέζους. Σήμερα θερινό. Είναι αυτό που θα κάνω μάλλον κι εγώ, Αντώνη. Σήμερα σκέφτομαι να πάω θερινό κινηματόγραφο που το έλεγε γιαγιά μου. Δεν πατήσει καμιά βρόχα και δεν πατήσει. Έτσι. Σενεγάλη Κολομβία εψέ 0-1 με τον γκολ του Γέρι Μίνα στο 74ο λεπτό. Ο μοναδικός ίσως Κολομβιανός που είναι τόσο θηριώδης όσο και Σενεγαλέζοι. Και τους πάτησε στον αέρα. Όπως και στο προηγούμενο μάτς με τους. Ποιος σχολάρει πάλι αυτός, Παναγιώτη. Κολομβία, Πολωνία. Με την Πολωνία. Ναι. Μπράβο. Αυτό το βάζει. Ναι, πάλι. Κερδίσανε, ρε φίλε. Ο Γέρι Μίνα. Οι άλλοι πώς κερδίσανε τους Ιάπωνες. Ναι. Το βλέπεις καθόλου. Το γυρνούσε. Το γυρνούσε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, όποιος είδε σερί, 10 λεπτά και δεν έπεσε σε βαριά ναρκωτικά, ποιο? Είναι ήρωας. Για ποιο λες? Το Ιαπωνία-Πολωνία. Ναι. Όποιος είδε 10 λεπτά σερί και δεν έπεσε σε βαριά ναρκωτικά, είναι. Α, παιδιά! Να κάνω μια ερώτηση. Ρωτάω τον Παπαδόπουλο.
Στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Είναι ναι. Το Euro σε δύο χρόνια, έτσι. Σε δύο χρονάκια, ναι. Πού γίνεται. Αν... Έχει... Μα την Παναγία. Νομίζω το... σε πόλη είναι. Ναι, το σκεφ... Ό,τι να είναι καν. Όχι, το σκεφτόμουν χθες. Νομίζω σε διάφορα. Εννοεί σε δύο διαφορετικά κράτη, ε. Νομίζω, ναι, κάτι. Φίλε, τι... το θεϊκό είναι το επόμενο παγκόσμιο. Το παγκόσμιο. Το μεθεπόμενο, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Μεξικό. Ναι. Καναδάς. Ναι. Φίλε. Μαγικές ώρες όμως. Όνειρο. Θα κρατήσω όλα τα λεφτά που θα πάρω, τρία μηνιάτικα από εδώ και θα πάω. Ένα τουλάχιστον μάτσα κάθε χώρα. Θα σου φτάσω 7,5 χιλιάρικα. Εγώ τα υπολόγισα. Καταρχάς βγαίνει γύρω στο 6,5. 6,5. Μετά δώρα και αυτά. Ναι, το παλεύω. Εντάξει. Το παλεύω. Εντάξει, θα πάω να μείνω, ρε φίλε, και στο, ας πούμε, στη Βοστόνη, στο πεντάστερο της Βοστόνης. Ναι. Μαγικές ώρες θα έχει παιχνίδια, να ξέρεις. Ναι, θα, άστο. Ω, εκεί μαγεία. Θα έχουμε. Ναι. Εκεί θέλω να μείνω άδεια. Το επόμενο μου διάλογο όμως, φίλε. Πώς θα γίνει να το πάρουμε αυτούς από τους Καταριανούς, ρε. Μπορεί να έχει χειμώνα, ρε. Δεκέμβριο. Να σταματήσει τα πρωταθλήματα, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Η πιο μεγάλη ξενοδοσιά. Πόσα μου διάλογα θα ζήσουμε ακόμα. Σωτήρι, παγκόσμιο Δεκέμβριο. Να χάσει το ένα έτσι. Δηλαδή, πες μου πιο σάχλα. Μακάρα τους το πάρουν. Δηλαδή, πες μου πιο σάχλα η ζωή σου όλη τα πάπα. Τι. Όχι, στάνταρ, τελείωσε, ρε. Είπαν ότι μπορεί να το πάρουν το Κατάρ. Έα. Όχι, λες. Άστο, ρε, έχει πέσει φίλε εκεί. Χρήμα, ε. Είσαι χαζό, ρε. Έχει πέσει. Παιδιά, τρέχουν δύο διαγωνισμοί. Ναι, κάτι έλεγες, κάτι έλεγες όμως πριν. Αν πέσει του διαγωνισμού. Ναι, το πω. Δύο μονές προσκλησούλες. Dead Kennedys, αύριο βράδυ στο Principal θα γίνει πάρτι, θα γίνει χαμός, θα γίνει χαλασμός, θα μετακινηθεί η πόλη κατά τρία τουλάχιστον εκατοστά. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ποια ελληνική μπάντα, βοηθάμε όταν λέμε ελληνική, αθηνέζικη, διασκεύασε το Holiday in Cambodia των Dead Kennedys. Με δικούς της στίχους, έτσι. Και για να το δισκογραφήσει, περίμενε και κάτι μήνες να πάρει την άδεια από τους Dead Kennedys. Οκ. Okay. Αυτό είναι ανεξάρτητο από το live. FM κενό, αποστολή στο 54526, νομίζω με το ονοματεπώνυμο. Τι έλεγα πάνω σε τι πες μου, τι θες. Πάνω στο τέτοιο, στη Σενεγάλη, κάτι έλεγες πριν. Όχι στη Σενεγάλη, γιατί τους Ιάπωνες, με τους Πολωνούς. Α, ερώτηση. Ναι. Σε δύο το, χρόνια. Το Euro, ναι. Γερή να είμαστε. Ναι. Ο Θεός μου, ναι. Μην ναι. Λέμε το. Ναι. Γερή να είμαστε. Ναι. Ναι. Είναι το Euro. Ναι. Ερώτηση. Αν σου λέγει ο Θεός, ναι. Σε απειλούσε κάποιος, ναι. Θα βάλεις 500 ευρώ για πρώτο σκόρερ. Ναι και καλά. Σε απειλούσε ρε παιδί μου, ναι. Το πιστόλι στο κρόταφο, 500 ναι. Ευρώ. Ναι. Ή στον Ασλαμά, ναι. Ή στον Λεβεντόφσκι. Θα βάλεις τον Ασλαμά ρε φίλε. Η μουσική μας τον έβαζε στον Λεβεντόφσκι. Κάτσε αγόρι μου εκεί, κάτσε εκεί στην Μπάγερ Μονάχου, Λεβεντόφσκι, ναι, να παίζεις με τον κάθε επικραμμένο Έλληνα στόπερ του Πόλ Κουτσολιάκου. Έτσι είναι, πες τα. Χθες λυπήθηκα ναι. Τον καημένο τον Κροσίνσκι. Πώς χάσαν οι Ιάπωνες. Που ξεσκίζεται και σερβίρει για σένα όλο το απόγευμα. Σέρβιρε ο άνθρωπος, έτρεχε και δούλευε για σένα. Ο Κλάους θα σε βάλει ένα γκολ. Σίγουρα. Αυτό είναι το τίμημα ενός ανόητου πρωταθλήματος, Μάρια. Είναι το τίμημα που πληρώνει η Μπάγερ, τα έχουμε πει. Μπορεί αυτά να είναι δική μου, ρε παιδί μου, υπόθεση και τα λοιπά, σκέψη. Έτσι είναι. Αλλά νομίζω κάπως έτσι τα πράγματα. Έτσι, έτσι είναι. Δηλαδή, μείνε εκεί. Ναι. Θέλω να πω κάποια πράγματα για τη Γερμανία και κάποια πράγματα για τις γερμανικές ομάδες. Κάπου συλλόγους δηλαδή. Ναι, τους συλλόγους. Κάπου δηλαδή, εκεί νομίζω βρίσκεται η αλήθεια. Ναι. Δηλαδή καθόμουν και θα τα σκεφτούμε τώρα τις τελευταίες μέρες. Ναι. Πιο πολύ ξέρεις γιατί. Τα σκέφτηκα. Γι' αυτό που έγραψε πάλι ο Λίνεκερ για το μάτς με τη Σουηδία. Το έκανες μια φορά ρε Γκάρι Λίνεκερ αυτό το πράγμα. Ναι. Το έπες. Τελείωσε. Πάει 11-11 και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Ναι. Τώρα σε κάθε παιχνίδι δηλαδή που γίνεται με τη Γερμανία θα κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Τους χτίζεις ψυχολογία. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Διάβασα αυτό το μήνυμα του Παναγιώτη δύο φορές. Έχεις δει ποτέ κάποιο Γερμανό ρε φίλε να εκθιάζει κάποιον άλλον ποδοσφαιρικό κόσμο. Τους Βραζιλιάνους, ας πούμε. Ποτέ κανείς. Ποτέ κανείς. Αφού είναι βλάχαροι, ρε. Αφού είναι βλάχαροι. Ποτέ κανείς. Αφού είναι βλάχαροι. Το πράγμα, ρε φίλε. Ο λαός που έπρεπε να ανάβει κάθε πρωί λαμπάδα στον Ουίνστορ Τσόρτσιλ που τους επέτρεψε να υπάρχουν. Φοβερό. Γιατί τον πήρε από κάτω ο φόβος του, η ανησυχία του για την προέλευση των Πολσεβίκων. Έτσι, μπράβο. Του λέγανε οι υπουργοί του και η συμβουλή του. Πάρ τους όλα τα εργοστάσια. Ξύλωστα όλα και φέρ τα εδώ ή ρίξ τα μέσα στη θάλασσα. Θα ήταν τώρα όλοι οι Γερμανοί. Θα ζητούσαν δουλειά στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα. Έτσι είναι. Και εσύ, ρε Λίνεκερ, τεράστιο μήνυμα Παναγιώτη. Μου το στέλνει το βράδυ και το σκέφτεται. Εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ, ρε φίλε. Από αυτά που κάνει, σου λέω. Εντάξει, με εκνευρίζει πάρα πολύ. Τους χτίζεις ψυχολογία. Ψυχολογία. Και κάπου δηλαδή υπάρχει και ένα όριο. Και κάπου δηλαδή ξεφεύγει το πράγμα με τη Γερμανία. Γιατί ξέρεις γιατί. Θα σου πω γιατί. Γιατί έχεις το νου σου ότι αμάν οι Γερμανοί. Ναι, το πείσμα ναι, το δέχομαι. Προσοχή έτσι. Εμείς δεν λέμε ότι η εθνική Αγγλία σαν εθνική Αγγλία είναι πιο πετυχημένη από τη Γερμανία. Απλά. Πετυχημένη. Ναι, δεν είναι, σαφώς. Ναι, ναι. Αλλά το να βάζει τους άλλους στο βουνό και τους άλλους φίλες στο πηγάδι. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, τους δικούς σου, ναι, λέω, τους δικούς σου. Ποιους ρε Γκάρι Λίνεκερ, γιατί ναι.
Ναι. Γιατί να σου πω κάτι. Ναι, ναι, το πείσμα το έχουν. Ναι. Το πείσμα το έχουν. Στον τελικό το 86 το 2-0 βρέθηκαν δύο βουτσάδες, ο ένας με μουστάκι, ο Φέλερ και ο άλλος, κάνουν κεφαλιές. Εκεί δεν είναι και το 2-2. Ναι, ναι, ναι. Και σου φαρίζουν 2-2. Ναι. Δηλαδή από το πουθενά. Κάτσε λίγο, τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Προχθές το σκεφτόμουν, επειδή το έγραψε αυτό ο Λίνεκερ, κάθομαι και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου. Όσο μπορούσα να θυμηθώ, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα. Δεν θυμάμαι τι έγινε το 58. Okay. Αλλά από το 70 και μετά να τα πάρουμε λίγο, επειδή τα είπα τηλεφωνικά έτσι. Το 70 μετά όταν κλείνεις θες. Ναι. Επειδή είσαι μικρότερος, ναι. Κάτω διαβάσεις και εσύ. Ναι. Λοιπόν, το 70 είναι ο προημιτελικός Γερμανία-Αγγλία. Ο προημιτελικός. Πέντε λεπτά και θέλω να τα πάρουμε λίγο έτσι με τη σειρά, ρε Μάρια, για να δούμε πού διαφωνούμε. Έτσι. Περίμενε. Ναι. Το 70 είναι ο προημιτελικός. Ναι. Προημιτελικός. Ναι. Όποιος περάσει πάει στους 4. Έτσι. Ναι. Γερμανία-Αγγλία. Τι συμβαίνει το προηγούμενο βράδυ. Το θυμάσαι. Το δηλητηρίαση. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ο Μπόμπι Μουρ, ναι. Ο αρχηγός της Αγγλίας, ο κορυφαίος αμυντικός όλου του κόσμου, περνάει όλο το βράδυ στη φυλακή. Ναι. Γιατί τον κατηγορούν όλος παραδόξος για την κλοπή ενός μπρασελέ σε κοσμοτοπολείο της Μποκοτά. Ο Μπόμπι Μουρ την παραμονή του αγώνα με τη Γερμανία με μυστήριο παρασκήνιο που ακόμη δεν έχει διαλευκανθεί, ναι. Όλο το βράδυ είναι στη φυλακή. Ωραία. Φαντάσου παίζουμε, ναι. Τελικό Ηρακλής ΠΑΟΚ, ναι. Και να κάνω εγώ ένα σκηνικό και ο Πέλκας, ναι. Όλο το βράδυ, ναι. Να είναι στο γεντί. Στο γεντί όλο το βράδυ, ναι. Και να τον βγάλουν πριν τον αγώνα 3 ώρες. Το ματς ορίζεται μεσημέρι. Στον Τάλα. Σε ποιο ξενοδοχείο μένει η Αγγλία. Αυτά έχουν γραφτεί και γίνει ιστορία. Πού έχει μείνει. Μένει, ήταν 4 ξενοδοχεία. Και τους στέλνουν οι οργανωτές, λέει κλείστε να μην στεναχωριέστε. Στο κέντρο της Μποκοτά. Η Μποκοτά είναι, ξέρετε τι είναι η Μποκοτά, έτσι. Τι είναι, ρε φίλε. Κίνηση, η Τσιμισκή. Ναι. Το Κάιρο μοιάζει ήσυχο. Μπράβο, ρε φίλε. Ναι. Μπράβο. Η Τσιμισκή επί 30 καθημερινή μεσημέρι. Και δεν κορνάρω αυτή πολύ. Οι, ναι. Παίκτες της Αγγλίας όλο το βράδυ δεν κλείσανε μάτι. Αυτά δεν τα ξέρα. Κατεβήκανε κάτω στο ξενοδοχείο και λέει συγγνώμη. Και λέει δεν μπορείτε να πάτε αλλού, έχει κλείσει τώρα. Ναι. Να σας πάμε πού. Και τότε είναι εποχές, το 70, 70, ναι. Δεν έμπαινε σε 4 ελικόπτερα. Έτσι, να στείλει ο Ιβάν 4 ελικόπτερα να πει έλα ρε παιδιά που έχει φασαρία στο Μακεδονία Παλάς. Συγγνώμη εγώ. Ναι. Σας πάω στο Χάγιατ. Πάμε στο Κιανής. Συγγνώμη εγώ, λάθος έκανα εγώ. Να και εδώ δεν είναι ο Ιβάν. Ναι. Το κάνουν οι διοργανωτές. Οι διοργανωτές, βέβαια. Αυτά δεν τα ξέρα. Καλά που τα οι οποίοι με ποιους είχαν σχέση οι διοργανωτές. Και έτσι η Αγγλία. Δεν υπάρχει Γερμανία στο πρώτο ημίχρονο. Είναι 2-0. Ναι. Και ξαφνικά η Αγγλία καταραίει. Μετά το 60 καταραίει μέσα στο 55 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Και βάζει η Γερμανία όπως βάζει τα 3 γκολ. Πάμε τώρα σε εκείνο ό,τι θες. Και πήγε στο ημιτελικό έτσι και χάνει από τους Ιταλούς. Από τους Ιταλούς, ναι. Ο Θεός, ναι. Μας λυπήθηκε. Ναι. Καλά, στο τελικό δεν νομίζω να είχαν απαιτήσεις. Καλά, να κερδίσει εκείνη η Βραζιλία. Τελικό, αν πήγαινε η Γερμανία, θα ήταν το σκόρο επί κανένα 8-0. Άστο. 4 είναι ο τελικός, Ναι. Άστο. Πάει το 70. Άστο. Πάει το 70. Με τους μάστερς της άμυνας 4-1, Ναι. Με τους Ιταλούς. Τους μάστερς της άμυνας. Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι. Ναι. Okay. Ποιο. Ναι. Το Ιταλία-Γερμανία. Βέβαια, ναι, 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 ναι. Και μου δίνεις πάσα στον Τύρι Δασκαλάκη να μάθει ο κόσμος, που προφανώς τώρα πλέον πάρα πολύ το ξέρουν. Και εγώ μην το παίζω έξυπνος, πριν 10 χρόνια δεν το ήξερα, ότι η Γερμανία δεν έχει κερδίσει ποτέ την Ιταλία. Ναι. Ναι. Και μάλιστα ναι, 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 ναι. Την τελευταία πρόκληση που πήραν οι Γερμανοί, ουσιαστικά πάλι σε 90 λεπτά δεν τους έχουν κερδίσει, τους, ναι. Έχουν κερδίσει στα πέναντι. Τέλος πάντων. Στο προηγούμενο Μουντιάλ, παιδιά, δεν ήταν. Ναι. Στο... Φιλικό. Όχι, για επίσημο λέω. Για επίσημο. Α, πέρσι στο τέτοιο λες, στο Confederation. Απέναντι, ρε παιδιά, κέρδισε η Γερμανία. Που πήγε. Καλά, μπορεί να πει. Ιταλία-Γερμανία δεν ήταν, ο ημιτελικός δεν ήταν. Στον Παναγιώτη, ναι, ναι, ναι. Να καλημερίσουμε λίγο Δημήτρη Βουτυράκη που μας ακούει και, ναι. Λέει ο Δημήτρης, Euro 2020 θα διεξαχθεί σε 12 πόλεις σε 12 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Θεωστό το. Σε 12 διαφορετικές, ναι. Πόλεις, ναι. Σε 12 διαφορετικές χώρες. Αυτά δεν τα μπορώ, ρε φίλε. Περίμενε. Έλα, από πότε. Μπορώ. Τι από πότε. Από τις 12 Ιουνίου, ναι. Όλα 12, ναι. Μέχρι 12 Ιουλίου. Ιουλίου, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, καλημέρα. Να είσαι καλά. Φιλιά στην αδερφή σου. Πάμε στο 1974. Ναι. Όπου περνάει από τον όμιλο, μετά συναντάει άλλον όμιλο. Ναι. Διάλειμμα, ναι. Άντε, καλά. Θες διάλειμμα. Σταματάμε στο 1974. Ωραία, ωραία. Θα λοιπόν, κάνουμε τα γράμμες. 5 λεπτά, ναι. Και θέλω να μιλήσω λίγο για τη Γερμανία. Μάρια, ναι. Εντάξει, okay. Ναι, ναι. Ναι. Σε break πηγαίνουμε, ναι. Παιδιά. Μην ξεχνάτε, 2 μόνες προσκλήσεις. Dead Kennedys αύριο βράδυ, κόλαση στο Prince Bar Club Theater και για ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Ποια αθηναϊκή ιστορική τεράστια μπάντα του ελληνικού punk διασκεύασε το εμβληματικό κομμάτι των Dead Kennedys, Holiday in Cambodia. Εμφανίστηκε ο Σμπέθερος. Ναι, με το είδα, μεγάλη, ναι. Συγκίνηση. Μεγάλη συγκίνηση. Ναι.
Πραγματικά μεγάλη ναι, συγκίνηση. Τώρα, θα πει δύο μέρες κρατικά του και θα θέλω να πάρουμε λίγο την Γερμανία. Πραγματικά μεγάλη συγκίνηση. Μηνυματάκια να φεύγουν σιγά σιγά, να μην μαζεύονται όλα. Καλά τα πήγε το Βέλγιο με τα δεύτερά μας. Come on England, come on England. It's coming home, it's coming home. Γεια σου, ρε Θουβού, τεράστιε. Γεια σου, τεράστιε Θουβού. Γεια σου. Πρέπει να μου στείλει χθες ο Παπαδόπουλος 30 μηνύματα την ώρα του αγώνα. Κανονικά. Λοιπόν, Μουντιάλ, προσοχή, προσοχή. Media Markt είναι κοντά μας και. Πού πάμε εδώ πέρα λιγάκι, Media Markt. Κάθε εβδομάδα η Media Markt φέρνει νέα weekly deals. Πρόλαβε smartphones, τηλεοράσεις, οικιακές συσκευές και ό,τι άλλο θες σε τιμές που δεν χάνονται. Βρες όλα τα weekly deals στα καταστήματα και στα Media Markt και στο mediamarkt.gr. Αν κάνεις τις αγορές σου online, τσέκαρε και τις προτινόμενες υπηρεσίες αν είσαι στο κατάστημα. Το προσωπικό θα σε κατευθύνει για να επιλέξεις υπηρεσίες που χρειάζεσαι για να απογειώσεις την εμπειρία σου. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Λοιπόν, και υπάρχουν οι έξτρα άχασες ευκαιρίες μέχρι τις 8 Ιουλίου. Κορυφαίες λευκές συσκευές άνω των 399 ευρώ, με 20% επιστροφή με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή. Τις άχασες ευκαιρίες της Media Markt θα τις βρεις σε όλα τα καταστήματα Media Markt και στο mediamarkt.gr. Πρόλαβε έως 8 Ιουλίου οικιακές συσκευές με 20% επιστροφή μόνο στη Media Markt. Άντε σιγά σιγά, τα χαλιά μας τα σηκώσαμε όλοι. CFD Carpets Κολοκυθάς, καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά. CFD Carpets Κολοκυθάς, συνέπεια και αξιοπιστία, τηλεφωνική επικοινωνία 2310-762-164. Κτήμα Αγέρινο, το απολαύσαμε πραγματικά στην βάπτιση της Μαρίας Τσαλτίδου. Έγινε χαμός το κτήμα Αγέρινο. Έφαγε τον άμπακο εκεί. Για ξεχωριστά. Όχι. Δεν... Έτσι έπαθα. 17 τυροπιτάκια, 6 πρασοπιτάκια. Άλλοι κάνανε 3 πηγενέλα. Άλλοι. Εσένα σου είναι το μάτι, στο δικό μου το ένα. Άλλοι κάνανε 3 πηγενέλα. Στο δικό μου σου είναι το μάτι. Άδεια στο τεπόζιτο. Ναι. Ξέσαι, Παναγιώτη. Να διώξω τα σύννεφα να γίνω Έχουμε δει και καλύτερα. Λοιπόν, κτήμα Αγέρινο. Έτσι φέρνει την Πούντου, ρε. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Ω, πολύ ανανεωμένη, φίλο. Έχασε κιλά. Ναι, ρε. Ναι. Δεν είπα ότι έχασε κιλά. Το είπε. Τέτοιο. Χάνει ναι. Πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, χάνω ναι. Κιλά. Το είπε. Δηλαδή, του χρόνου, τέτοιο καιρό, θα είναι η μισή από ό,τι τη βλέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κτήμα Αγέρινο για ιδιαίτερες δεξιώσεις γάμου, βαπτίσεων, γεύματα συλλόγων και πάρτι. Το κτήμα Αγέρινο καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Παραθέστε την δεξίωση των ονείρων σας σε έναν υπέροχο χώρο 18 στρεμμάτων γεμάτο πράσινο με πέτρα, συντριβάνια και καταράκτη. Διαθέτει μεγάλη παιδική χαρά, για τα παιδιά είναι μπελάς, και μεγάλους χώρους πάρκινγκ, γιατί το παρκάρισμα είναι μπελάς. Συνεργάζεται με όλα τα catering, αν και έχει δικό του catering, το κορυφαίο στην Ευρώπη, Διαμαντής Catering. 18 χιλιόμετρο, πρώην Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου. Τηλεφωνική επικοινωνία με κτήμα Αγέρινο 2310-5305-25. Και φυσικά κοντά μας η Injection Service, ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του ζωνοκινητήρα σου στην Injection Service. Εξοικονόμησε καύψιμο και χρήματα με τον καθαρισμό του συστήματος επεκασμού του αυτοκινήτου σου. Injection Service στην κάτω Τούμπα, Απόλλωνος 18, στον κήπο του καλού. Και στο ίντερνετ injectionservice.gr. Χωρίς να καταλαβαίνω γρήγορα από αυτά που λέω, το 72, τον αγαπάω πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Θεός, δεν υπάρχει. Λοιπόν, την έχω λέει σε κασέτα. Ναι. Οι διαγωνισμοί μας τρέχουν, υπάρχει αλλού, πέρα από αυτό που λες. Κανονικά. Ναι, έχει. Ναι, εντάξει, θα πω ότι. Εντάξει, κατάλαβα τι θέλει να πει. Κάτι απλό λέει, εντάξει, οκ. Απλό για εσάς. Για εγώ που δεν ξέρω, ρε φίλε, για μένα είναι. Λοιπόν, Dead Kennedys, δύο μονές προσκλήσεις αύριο το βράδυ, κολλασμένο προσκύνημα σε ένα τεράστιο κομμάτι της ιστορίας του δυτικού πολιτισμού. Που ξεκίνησε από το ιστορικό και τεράστιο και πανέμορφο Σαν Φρανσίσκο το 1978. Θυμίζω ότι ο Τζέλο Μπιάφρα είχε κατεβεί και για δήμαρχο στην Καλιφόρνια και είχε βγει ή δεύτερος ή τρίτος, δεν θυμάμαι.
Λοιπόν, Dead Kennedys, δύο μονές προστασούλες μαζί με το Στίγμα και τους ιστορικούς και τεράστιους Gulag αύριο βράδυ και ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Ποια ελληνική μπάντα, ιστορική μπάντα του ελληνικού punk, διασκεύασε το Holiday in Cambodia με δικούς της στίχους και άλλο τίτλο. Οκ. Okay. Οι νικητές μπαίνουν στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-526. Ω θεοί του Ολύμπου, τι ακούν τα γερασμένα ότα μου. Το χρυσό δίδυμο της Ίων, η αφρόκρεμα των FM, η χρυσή σκούφη του Λίμπερου. Ευχαριστώ τα μάλα, Μάριο, πάνε. Πάνε. Εμείς υποκλεινόμαστε στο τοτέμ των SMS-ικών τοτέμ. Σμπέθερος. Τον θρυλικό Σμπέθερο, τον 714, που αντιλαμβάνομαι γιατί όταν είναι εδώ οι άλλοι δύο παραγωγοί δεν στέλνει ποτέ μήνυμα. Έτσι, αν και ο παδός του Άριος. Λοιπόν, Παναγιώτη, ναι. Του 195 και σε ακούμε. Ναι, προημιτελικό Euro απέκλεισε η Γερμανία του Ιταλού στα πέναλτι, λέει 195. Ναι, αυτό λέω, έγινε πρόσφατα, αλλά πάντως στα 90 ακόμα δεν έχει κερδίσει ποτέ την Ιταλία. Εντάξει, του απέκλεισε τα πέναλτι, ναι. Έπρεπε να περάσουν 100 χρόνια, ας πούμε, για να φτάσουν κάποια στιγμή να του κερδίσουν. Ναι. Με κάποιο τρόπο τέλος πάντων. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο 1970, πήγαμε στο 1974. Το 1974 που πηγαίνουν, περνάνε από τον όμιλο, χάνουν την Ανατολική Γερμανία, όσο Δυτική Γερμανία τότε. Ναι. Περνάει στον επόμενο όμιλο και μετά γίνεται. Σκόρερ ο Γιούργεν Σπαρβάσερ. Ναι. Καρφώνει και 65.000 καπιταλιστές γίνονται. Ναι. Παγάκια. Μπορεί ακόμα να γκρεμίζει τον κομμουνιστή. Αυτός εδώ, σκόρερ, τον αλκοολικό. Ναι. Μπορεί να γκρεμίζει ακόμα το τείχος. Ναι. Στο τελικό κερδίζουν τους Ολλανδούς. Για τους Ολλανδούς έχουν ακουστεί διάφορα για εκείνο το μάτσε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Το πήραν, οκ, ρε φίλε. Okay. Ανάθεση είναι εκείνο. Ανάθεση. Το 74 είναι γνωστό τη πάση. Ναι. Το 72 είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ναι. Είναι η άνθηση της βιομηχανίας τους. Ναι. Πρέπει τα πάντα μυρίζουν Δυτική Γερμανία. Ναι. Είναι ανάθεση το 74. Ναι. Είναι γνωστό τη πάση. Μην τους το στερούμε όμως, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, τι να το στερήσει. Το πήραν, okay. Ανάθεση. Okay, εμείς πάμε στα λόγια του Γκάρι Λίνεκερ που θεοποιεί αυτούς εδώ, έτσι. Ναι. Που εγώ σε πολλά πράγματα τους βγάζω το καπέλο. Βόλεϊ, χάντμπολ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, γεμάτα γήπεδα. Ναι. Πολύ φθηνές τιμές και μηδέν διασκέδαση. Ναι, εντάξει, οκ. Δεν σχολιάζει. Για όλα έχει κάτι να πει. Πολύ φθηνές τιμές. Του βγάζω το καπέλο. Δεν ο μέσος Γερμανός κάνει σεξ διεκπαιρεωτικά μία φορά την εβδομάδα. Διεκπεραιωτικά τελείως, έτσι, και έχει να δει, παράδειγμα, Ντόρτμουντ, Σάλκε, ναι. Πολύ καλό παιχνίδι δηλαδή για Γερμανία, ναι. Για Γερμανία πολύ καλό, ναι. Για μένα όχι, ναι. Με 15 ευρώ. Ναι. Εντάξει, θα πάει. Θα πάει. Ναι, πήγε και στο χάντμπολ όμως, ρε φίλε. 10 ευρώ θα φέτος εγώ σε μάτς του Ηρακλή. Πήγαινε και στο μπάσκετ, δηλαδή γεμίζουν τα γήπεδα. Ναι, εντάξει, βρε, μπράβο τους, καλή είναι οι άνθρωποι. Δεν σχολιάζουμε αυτό το πράγμα, οκ. Okay. Φεύγουμε το 1974, πάμε στο 1988, δεν υπάρχουν εκεί πέρα, έτσι. Το 78 δεν υπάρχει. Όπου έχει γίνει δώρος για κάτι το οποίο δεν το γνώριζα, να σου πω την αλήθεια. Το γνωρίζεις εσύ. Ποιο? Αυτό, στα για το 78 λες τώρα. Ναι, για το 78. Στα κάθε στα δοκάρια, ναι. Υπάρχει ένα σαν μαύρο περιβραχιόνιο, μπογιά μαύρη γύρω-γύρω, ναι. Από το δοκάρι. Ναι. Ξέρεις τι ήταν αυτό? Σε όλα τα μάτς. Σε όλα τα μάτς, φίλε. Δεν μου λέει κάτι, για πες το. Ούτε εγώ το είχα παρατηρήσει. Σε ποιο ύψο? Κάτσε, στα κάθετα. Κάτω χαμηλά. Σαν ένα μαύρο περιβρακιόνιο, μαύρη μπογιά, ρε παιδί μου, γύρω-γύρω από το οριζόντιο δοκάρι. Στηρίζα το κάτω δοκάρι, ναι. Ναι. Στηρίζα τη ζωή. Σχεδόν στηρίζα. Προεξέχει, ας πούμε, το γρασίδι, ας πούμε, ναι. 20 πόντους. Κατάλαβα. 10 πόντους, 15 πόντους. Είναι ένα είδος διαμαρτυρίας των Αργεντίνων για τη δικτατορία που υπήρχε. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Το ακούω τώρα. Το έψαξε ένας δημοσιογράφος της Guardian αυτό το πράγμα. Ναι. Και ρώτα μάθε. Ναι. Έψαξε. Βρήκε έναν ο οποίος δουλεύει στα γεράματά του σερβιτόρο σε κάποιο μαγαζί και αυτός το εκμυστηρεύτηκε, ναι. Αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος, ρε παιδί μου, ναι. Για να δείξει τον κόσμο έξω τι γίνεται. Ναι. Και βέβαια δεν είχε πάει και ο Κρόιφ, έτσι, με την Ολλανδία. Ναι. Ναι. Εκεί δεν τελείωσε πάλι. Δεν υπάρχει το 78. Πάμε στο 1982, όπου αρχίζουν τα όργια, έτσι. 1982. Και να μου πει, αν έχει κάποια αντίρρηση, ρε παιδί μου, ναι. Δεν νομίζω να βρει κάποια, αλλά ναι. Και ο κόσμο ακούει που συμμετέχει, έτσι. Ναι. Γιατί θεοποιείται αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Γερμανία-Αυστρία. Με το 1-0 περνάνε οι Γερμανοί. Από τον όμιλο. Ναι. Μόνο με 1-0 περνούσαν, ναι. Μόνο με 1-0. Οι Γερμανοί περνάνε μόνο με νίκη. Μόνο με ένα γκολ διαφορά, Μάρι. Νομίζω περνάνε μεσί δεν περνάνε. Η Αυστρία είναι πολύ καλή και έχει, ναι. Το πάνω χέρι. Νομίζω μόνο με 1-0. Μπορεί. Μπορεί. Εντάξει, μπορεί. Ναι. Μπορεί. Δεν είναι μόνο αυτό το όφελο ότι περνάνε. Είναι ότι, ρε παιδί μου, σε άλλον όμιλο γίνεται ο χάμος. Δηλαδή, πώς υπάρχει όντως να ξαναγίνει αυτό το πράγμα, όμιλος με Ιταλία, Αργεντινή και Βραζιλία, από τις οποίες θα περνάει η μία εκ των τριών, έτσι. Ναι. Και άλλοι πέφτουν στον όμιλο με την Αγγλία, ισοπαλία. Ναι. Ισοπαλία δεν φέρανε. Οι Γερμανοί. Γερμανοί. Κάτσε, εδώ τονίζεις κάτι. Ναι. Ότι είναι το μεγάλο βαβά με την Αυστρία. Που την Αυστρία. Πιο βαβά δεν υπάρχει. Ναι. Ο προστιμήν το Γερμανός δημοσιογράφος της ZDF, ναι. Αποχώρησε στο 60 λεπτό. Λέγοντας, αρνούμε να συμμετέχω σε αυτή την κακοπαιγμένη παράσταση. Παράσταση. Οι Γερμανοί φίλαθλοι το είδαν το μάτς χωρίς πικάζ. Απίστευτο.
χωρίς πικά στα τελευταία 30-32 λεπτά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Πάμε αυτό τώρα. Ναι. Τώρα η Αγγλία είναι δημιουργείται όμιλος. Αγγλία-Γερμανία. Η Αγγλία στην Αγγλία κάνει, παίζει άσχημο παιχνίδι ο Θεός. Ναι. Τερματίζει τον όμιλό της πρώτη. Με γκολ 6-1. 6-1. 3-1 τους Γάλλους. Έτσι. Δεύτερη η Γαλλία. Ναι. Δεύτερη η Γαλλία. Με πολύ χειρότερο στέλεση τερμάτων. Στο εννοείται. Στο Μπιλμπάο είχαν παίξει. Στο Μπιλμπάο. Ναι. Ναι, ναι. Και η Αγγλία πηγαίνει σε όμιλο ναι. με τους διοργανωτές Ισπανούς ναι. και τη Γερμανία. Με τους Ισπανούς πάλι. Την Δυτική Γερμανία. Έτσι. Η Γαλλία πηγαίνει σε όμιλο με Αυστρία και Βόρεια Ιρλανδία. Ναι. Δηλαδή μιλάμε, ο Θεός έπαιξε στην Αγγλία άσχημο παιχνίδι. Η Αγγλία φέρνει 0-0 με την Δυτική Γερμανία. Ναι. Όντας τουλάχιστον μία κλάση καλύτερη, ναι. σημειώνουμε η μεγάλη εικόνα ποια είναι το βασικό για την Αγγλία το 82. Έχει πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Απλά τα δύο της μεγάλα ατού πηγαίνουν όχι απλά ανέτοιμα, σακατεμένα. Ο Τρέβορ Μπρούκινγκ, το δεκάρι της δηλαδή, και ο Κίβιν Κίγκαν, που ήταν σε δηλητηριώδη φόρμα με το Αμβούργο. Εκτελούσε όλη την Ευρώπη. Πηγαίνει με τους δύο αυτούς σακατεμένους, οι οποίοι και οι δύο μπαίνουν αλλαγή για το θαύμα, με κίνδυνο να σακατευτούν. Στα τελευταία 27 λεπτά του Ισπανία-Αγγλία. Το οποίο λήγει 0-0. Στο άλλο μάτς οι Γερμανοί νικάνε τους Ισπανούς ή 2-0 ή 2-1. Και έτσι περνάει η Γερμανία. Πέρνα η Γερμανία. Και πάμε στο παιχνίδι. Η Δυτική Γερμανία. Η Δυτική Γερμανία. Και πάμε στο παιχνίδι με τους Γάλλους. Ναι. Έτσι. Όπου υπάρχει η αλλίωση ενός αποτελέσματος. Η αλήθεια της αλήθειας. Η αλήθεια της αλήθειας. Δηλαδή είναι, αυτό το πράγμα, αν δεν είναι αποβολή αυτό το πράγμα, δεν είναι αλήθεια των Μπατιστών. Όσοι γνωρίζουν, όσοι δεν το γνωρίζουν, ας μπουν να δουν πλέον με το ίντερνετ κτλ. Ασχολείσαι, οκ. Είναι φωνική ενέργεια. Θα μου πει από εκεί, από κάτι τέτοια παιχνίδια βγήκε αυτό το πείσμα και καλά το Γερμανό, το 3-1 με τα ψαλίδια, Κλάους, άλλος κτλ. Ο άλλος δεν ισοφαρίζει. Πάει παράταση 3-1. Α, ναι, με τη Γαλλία. Σο, ναι. Με τη Γαλλία και ναι, ναι. πάνε στο τελικό όπου χάνουν από τους. Με τα χέρια κάτω. Όπου χάνουν τους με τα χέρια κάτω ναι. Το 1986 βρίσκουν τη Γαλλία σχεδόν διαλυμένη από το παιχνίδι με τους Βραζιλιάνους. Ψυχολογικά έχουν ρίξει όλο, ναι, όλο το βάρος το έχει ρίξει η Γαλλία εκεί πέρα. Γιατί εκεί είναι απίστευτη Βραζιλία. Πάρα πολύ καλή Βραζιλία. Εκπληκτική και φτύνει αίμα η ναι. πάρα πολύ καλή Γαλλία στα πέναλτι. Στα πέναλτι. Στους 45 βαθμούς. Ναι. Με πέναλτι του Ζήκο το οποίο πρέπει να μετρήσει. Ναι. Χτυπάει στο δοκάρι και. Ναι. Λένε τώρα δεν το έχω το και καθαρή πολύ. Το είδα, τα είδα πάλι τώρα. Χτυπάει στο δοκάρι στην πλάτη και μπαίνει. Ο Ζήκο. Όχι. Το θέμα είναι βάζει, πάει στα πέναλτι. Στα πέναλτι, ναι. Εντάξει. Και βάζει τον νικητήριο στο τέλος ο Φερναντές. Που τρέχει σαν τρελός. Και παίζουν ρε φίλε, έχουν δώσει όλη την ενέργεια εκεί πέρα και παίζουν με τους Γερμανούς. Θα μου πεις ρε φίλε, αυτά είναι δικαιολογίες. Έστω τελικό ρε φίλε, θυμάστε τι έχει γίνει. Το 2-0 ξαφνικά ρε φίλε γίνεται 2-2. Από κάτι τέτοια παιχνίδια πάλι λένε τους Γερμανούς ότι τα παρατάνε και στο τέλος κερδίζει κτλ. Χάσαν βέβαια το 1986. Το 1982 έχει γίνει η πρώτη. Περίμενε, εδώ ναι. βάλεις και τα άλλα, έτσι. Ποια? Το ότι δεν συναντάνε, ναι. γιατί γίνονται πολλά ναι. στο δρόμο, ναι. δεν συναντάνε ούτε Σοβιετική Ένωση. Ναι. Τους καθαρίζει με το Βέλγιο διαιτητής. Ναι, το 4-3. Σφαγή, το αίμα ακόμη τρέχει. Ναι. Σφαγή. Μα, δεν έχει γίνει αυτό στην Ελλάδα. Μα ούτε το Βέλγιο μετά παίξει με τους Ισπανούς. Και φυσικά υπάρχει το Αργεντινή-Αγγλία, ναι. στο οποίο καθαρίζει η Αγγλία με το βαμβάκι. Με το βαμβάκι κανονικά. Υπάρχει εντύπωση στον κόσμο, σε πολλούς το ρωτάω, πώς έλυσε η Αργεντινή-Αγγλία. 2-0 μου λέει. Τον κόλ με το χέρι και το άλλο. 2-1, ναι. Είναι 2-1. Και δεν απλά 2-1. Ναι. Η φάση του αγώνα είναι μία. Ναι. Δείτε τι χάνει η Αγγλία στο 90-1. Ναι. Δεν υπάρχει φάση. Αν το χάσει αυτό έτσι τίτλο ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι ο Παναγιώτης και ο Σωτήρης θα τους έχουμε στο νοσοκομείο 5 μήνες. Ναι, θα γίνω τα 2-2. Δεν βρίσκει την μπάλα ο Λίνεκερ ναι. για μισό χιλιοστό. Στη δηλητηριώδη σέντρα τα αριστερά του Μπάρνς. Ναι. Και πάνε στην μπάλα και ο Λίνεκερ και ο Φένικ της QPR. Πάμε. Ωραία, συνεχίζουμε. Φεύγουμε το 1986, πάμε στο 1990. Η δεύτερη μεγαλύτερη αλητία όλων των παγκοσμίων κυπέλων. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν μου λες, το 1984 είναι Γερμανία, σχέδι, Παναγιώτη. Τι? Είναι Γερμανία στο 90 ή Δυτική, παιδιά. Αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ. Νομίζω ακόμη. Γερμανία πλέον. Είναι Γερμανία. Όπως έπεσε ρε φίλε το 89. Ναι, το 89. Βγάζουν ναι. το Scorpions το. Πώς λέγεται? Το Change. Ναι. Ναι, που κατεβαίνουν τον Κόρκι Πάρκ και όλοι μαζί. Δεν ξέρω το 74 ήταν ορισμός ή ανάθεση. Όλες οι χώρες διαλύονται, αυτοί ενώνονται κιόλας. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν ανάθεση το 74. Το 90 ήταν σίγουρα πάντως, έτσι. Σίγουρα. Από πού να πρωταρχίσεις και πού να τελειώσεις. Από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Δηλαδή, αυτά που γίνανε στους ημιτελικούς δεν έχουν ξαναγίνει. Πρώτα απ' όλα είναι η μοναδική ημιτελική στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου που πήγαν και οι δύο στην στα πέναλτι. Ναι, okay, και το Ιταλία-Αργεντινή στο Νότο που παίζανε ναι, και ο άλλος ημιτελικός. Ναι. Στέλνουν την Αγγλία να παίξει στο Τωρίνο, στο εχθρικό Τωρίνο, άλλο ένα πλεονέκτημα. Ναι. Πολύ καλή είναι το μέρη του Παναγιώτη, αυτή είναι. Εγώ χθες την έχω ξεχάσει. Μα εγώ θυμάμαι τα αποκόπτα, θυμάμαι τις εφημερίδες. Περιμένουμε, ελάτε, Άγγλοι. Και νομίζω και μπορεί να έχει. Όχι, δεν ξέχασα που έγινε. Ναι. Αλλά εσύ μου υπενθύμησες το τι σημασία είχε το Τωρίνο. Βέβαια. Είναι ενωπές οι αναμνήσεις από τους νεκρούς του Χέιζερ. Χέιζερ, βέβαια. Και είναι όλο το Τωρίνο ναι. είναι εναντίον των Άγγλων. Ναι.
έχει σημασία αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Βέβαια. Εντάξει, δεν ξέρω τους πετάνε πέτρες. Εντάξει, αλίμονο. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, σαν ψυχολογία. Ναι. Σαν ψυχολογία. Τώρα άλλο να πάει, ας πούμε, να παίξει ο ΠΑΟΚ στην Λάρισα με τον Ολυμπιακό. Που είναι και η Λάρισα όλοι δεν τα πάει και καλά με τον ΠΑΟΚ. Και άλλο να πάει στην Κόρινθο. Έτσι είναι. Ίσα να σου λένε, ξέρεις τι, θα γίνει ξανά του χρόνου τελικό στο Χέιζελ και ο. Ναι. Σπάει εδώ όλο το ποδάρι. Σπάει εδώ όλο το ποδάρι. Γίνεται ρε φίλε αυτό και παίζουν Γιουβέντους Λίβερπουλ. Μπράβο. Όσο και να είναι, ρε παιδί μου, κάπως ναι. επηρεάζει τους ναι. ποδοσφαιριστές. Η άβρα είναι ναι. εναντίον της Λίβερπουλ. Ναι. Ναι. ναι, έτσι, έτσι δεν είναι. Ναι. Και γίνεται ο άλλος ημιτελικό. Στον άλλο ημιτελικό, ωραία, στον Νότο, με τον Μαραντόνα, κυτρινίζει αυτό το αλυταριό παίκτη τη Αργεντινή, ήξερε που κυτρινίζε, αν θυμάσαι. Τρεις ποδοσφαιριστές από εκεί την Αργεντινή, φίλε του 90, ήταν μια μέτρη Αργεντινή, έτσι. Στο μάτς με τους Βραζιλιάνους, τρία δοκάρια που έχει μείνει χαρακτηριστικό ρε φίλε το φιλί του Ντιέγκο στον Κανίγια. Ο Κανίγια δεν παίζει στο τελικό. Ο Κανίγια δεν παίζει στο τελικό. Δηλαδή, αν θυμάσαι τρεις ποδοσφαιριστές από εκείνη την Αργεντινή, ένας είναι ο Μαραντόνα και όλος είναι ο Κανίγια. Δεν παίζει νομίζω και ο Λαρτικό Ετσέα. Γενικά έχουν απουσίες. Έχουν απουσίες. Να σου πω έναν εγώ. Κερδίζει πως κερδίζει η Γερμανία στον ημιτελικό. Δηλαδή εκείνο το γκολ, το φάουλ, ας πούμε, αλλάζει πορεία, η μπάλα κτλ. Πηγαίνει ναι. στα πέναλτι το παιχνίδι, τέλος πάντων. Πηγαίνει είναι κερασμένος ο Σίλτον, πέφτει σε όλα τα πέναλτι σωστά. Ναι. Σε όλα πέφτει σωστά. Άντε πες περνάει η Γερμανία. Αλλά και δεν, γίνεται, δεν έχει και γίνεται η μεγαλύτερη αλήθεια, ρε φίλε, στο τελικό. Του αφήνει μεν και με 10 παίκτες από το 60 και μετά με 9, αφού βέβαια μπήκε το γκολ. Έγινε το 1-0, μικρή σημασία γι' αυτό. Και δίνει αυτό το πέτσινο πέλα του Γερμανού. Και ξέρει που πατάνε όλοι. Ναι, αλλά η Γερμανία έχει την καλύτερη ομάδα. Δεν μου λέει κάτι αυτό, ρε φίλε. Τι έγινε, το 82 Βραζιλία τι είχε, ρε φίλε. Την καλύτερη ομάδα. Πώ αποκλείστηκε. Σε όμιλο με Ιταλία και Αργεντίνη και παίρνουν σε ένα. Το 86 Βραζιλία έχει ομαδάρα. Αν τα βάλει κάτω. Ναι. Έτσι δεν είναι, ρε Μάριο. Ναι, βέβαια, ναι. Και παίρνουν εκείνο τον τίτλο, ρε φίλε. Γίνεται το 92 το Euro και παίζουν σε τελικό με ομάδα η οποία δεν έχει κάνει προετοιμασία με τη Δανία και χάνουν. Το 96 το Euro γίνεται το χρυσό γκολ που δεν έχει ξαναγίνει ξανά από εκεί ναι. και πέρα. Ναι. Δηλαδή, όλα ευνοϊκά ρε φίλε για αυτούς. Ναι. Όλα ευνοϊκά για αυτούς. Εξήγησε ότι το γκολ εκείνο μπαίνει και δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Σταματάει να ισχύει αυτό. Τέλος, ναι. Σταματάει το παιχνίδι. Δεν δίνει την ευκαιρία, τους άλλους ρε φίλε. Έστω 10 λεπτά να παίξουν ποδόσφαιρο. 8, 5, 3, 1 λεπτό. Ναι. Με χρυσό γκολ η Γαλλία. Του Τρεζεκέ. Ναι, σταματάει το παιχνίδι. Αφού στην παράταση πήγε το μάτς. Ναι, στην παράταση, ναι. Ναι. Σωτήρη, δεν είναι χρυσό γκολ. Άλλο χρυσό γκολ. Εκείνο είναι ξαφνικό θάνατο είναι αυτό που παίρνει η Γερμανία το 96. Αυτό είναι το ίδιο, είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Αλλάξαν την ονομασία ναι. για λόγους ψυχολογικούς. Δηλαδή ξαφνικό θάνατο, δεν ξέρεις. Χτυπάει λίγο, ξέρεις. Οκ. Το μπορεί να κάνει. Εντάξει, οκ, το μπορεί να κάνει. Και έγινε golden goal. Δεν κόμαστε εκεί πέρα, παιδί μου. Εντάξει, το πήρε. Εντάξει, πέτρο πήρε. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά γενικά σου λέω, ρε παιδί μου, πώς φέρεται η τύχη στους Γερμανούς και όχι μόνο αυτό, και η εύνοια που έχει. Η τερατώδης εύνοια που είναι έχει, έτσι. Η ποδοσφαιρική δηλαδή μοίρα... το 90, το 90, ναι. γιατί το 94 δεν υπάρχουν πάλι, ρε φίλε. Χάνουν τους Βουλγάρους από τους Βουλγάρους, στο πρώην τελικά δεν χάνουνε. Ναι. Το 98. Εντάξει, το παίρνει η Γαλλία. Στην Γαλλία. Καλά, στην Γαλλία. Και εκεί δεν υπάρχουν. Το 2002. Πες τι έγινε με τους Αμερικάνους. Η σφαγή των Αμερικανών. Σφαγή των Αμερικανών. Με το χέρι του Φρίνκς πάνω στη γραμμή. Πάει στο τελικό και είναι η Γερμανία, ρε φίλε. Πολύ πιο χέρι. Γιατί όλοι μας πρίζουν εδώ με το χέρι του στο τελικό Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης είναι. Ναι, του Μανιάτη. Μπράβο. Ναι. Αυτό του Φρίνκς, ναι. Γερμανία, Αμερική, ναι. είναι δηλαδή του Μανιάτη δεν είναι τίποτα. Ναι. Δεν ισχύει του Μανιάτη. Ναι. Θέλω να πω στον κόσμο. Από δεν το θυμάται. Σε πολλούς το ρώτησα. Α, ναι, καλά λες. Με τον Μπεκταρά τον Πέστρο, τον Λάντον. Το Λάντον που ήταν στο Λος Άντζελες, μετά πήγε Everton και μετά πάλι Λος Άντζελες. Τους έχει κάνει κουτούς, κουδούνια. Σφάζουν τις ΗΠΑ. Το 2006 βρίσκουν μπροστά τους τους Ιταλούς, τους οποίους δεν μπορούν να κερδίζουν ποτέ. Το 2010 είναι με τον Λάμπαρτ. Με τον Λάμπαρτ, ναι. Με τον Λάμπαρτ. Την μπάλα 1,5 μέτρο μέσα. Ήταν η επέτειος χθες, προχθές. Προχθές, που απολογιστήκανε. Ναι. Ο Θεός είναι μεγάλος. Το 2010. Και χάνουν στο ημιτελικό από τους Ισπανούς με τον γκολ του Πουγιόλ. Μπράβο, ναι. Ούτε και τελικό. Μπράβο, ναι. Και το 2014 βρίσκουν τη Βραζιλία, τέλος πάντων ελεηνή Βραζιλία. Έστω και αυτό, ρε φίλε, όμως είναι δείγμα, ρε φίλε, το πώς τους φέρει τη τύχη. Χωρίς τον Νεϊμάρ, η Βραζιλία. Ναι. Εγώ δεν σου λέω, ρε φίλε, ότι. Εγώ σου βάζω το αστέρι, ρε παιδί μου, τον Νεϊμάρ. Κάτσε, όχι ο Τιάγκο Μότα, ο Μαλιάς. Ο Λουίς. Ο Λουίς. Ποιο λες. Τέλος πάντων. Δεξί μπακ, αριστερό μπακ. Στέκομαι στον Νεϊμάρ. Έτσι. Ποιο. Ο Στόπερ. Ναι, ναι ποιο Στόπερ τη Βραζιλία. Γιατί δεν σέβεσαι τίποτα, φαίνεται, όχι να βάλει 5, 6 ή 10 γκολ, έτσι. Που βάζει το 6ο γκολ και πανηγύρει σαν τρελό, ρε φίλε. Δεν σέβεσαι τίποτα. Καλά, εκεί θα πανηγυρίσει Παναγιώτη. Μαριέ. Εγώ θα και εγώ θα πανηγύριζα. Αυτό δεν το κατηγορώ. Δεν το κατηγορώ, Παναγιώτη. Εντάξει. Συγγνώμη, δεν κατηγορώ. Πιάνω τι θε να πει. Ναι. Δεν είναι κακό αυτό που λες. Ο σεβασμός. Σεβάσου. Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Δεν μιλάμε για την Ιαπωνία που έχει παίξει. Που παίζεται ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Που πάλι εκεί πρέπει να βάζει εκεί μέσα, μπορεί να γίνει και αυτό να το σεβάσω αυτό το γεγονό. Και αυτή είναι η Γερμανία, ρε παιδί. Εντάξει.
Okay. Εγώ δεν σου λέω ότι κάποιες άλλες αξίζουν περισσότερα από τη Γερμανία. Όχι, τους φέρθηκε. Θες να πει, το βασικό. Η ποδοσφαιρική μοίρα της έχει φερθεί απλόχερα. Δύο παγκόσμια κύπρα τους έχουν δώσει, Μάρια. Της έχει φερθεί απλόχερα. Και σένα για να το διεκδικήσει το 1982. Από το πουθενά δηλαδή, εκείνη η Γερμανία πήγε τελικό. Εκείνη η Γερμανία πήγε τελικό. Όταν υπήρχαν άλλες ομαδάρες, έτσι. Βέβαια, ναι, ναι. Δηλαδή το 82 η Βραζιλία είναι μεγαλύτερη αδικία από το 82 είναι έτσι. Η απάτη της απάτης. Καλημέρα, Κρυς. Να το και ο κιόλας. Αν ξανακάνεις τέτοια χειρονομία, έχει τελειώσει το Γερμανόβλος είναι. Γερμανόβλος είναι. Λοιπόν. Για να τελειώνουμε, ρε παιδί μου, ναι. Κατακλείδι έτσι. Άντε, αφήνουμε και την εθνική ομάδα για να πάμε στους συλλόγους. Ναι. Παίρνουν τα τελευταία 40 χρόνια. Ναι, ναι, τα τελευταία 40 χρόνια. Ποια γερμανική ομάδα έχει πάει σε τελικό πρωταθλητριών? Η Μπάγερ Μονάχου και η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Εντάξει, πήγε το Αμβούργο, πήγε και η Λεβερκούζεν. Ποιο το έχει πάρει. Α, 40 είπε, συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη, εγώ. Ναι. Φάω εγώ. Ποιο το έχει πάρει, το έχει πάρει η Μπάγκερ. Ναι. Και το Αμβούργο. Ναι. Είναι βιομηχανία ποδοσφαίρου αυτή τα τελευταία 40 χρόνια να έχει μια μισή ομάδα σε τελικού. Όταν έχει πάει η Νότιγχαμ Φόρεστ, η Λίβερπουλ, Manchester United, Chelsea. Arsenal έχει πάει. Βίλα. Βίλα. Ξέχασα καμία. Arsenal. Arsenal. Ναι, ναι, Arsenal έχει πάει. Ναι. Έξι τώρα απλά θυμάμαι. Ναι. Έχει πάει Σαμπτόρια από την Ιταλία. Δεν μιλάμε για Ιντερ Μίλαν κτλ. Έτσι. Καλά, στο δεύτερο πρωτάθλημα δεν το σχολιάζουμε. Ναι. Ράστο. Είναι Πολ Κουτσολιάκος Λίγκ. Άστο. Είναι Πολ Κουτσολιάκος Λίγκ. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο break για σήμερα. Δύο μονές προσκλησούλες. Dead Kennedys αύριο το βράδυ. Διαφωνώ μαζί σου 007, αδερφέ. Dead Kennedys χωρίς Μπιάφρα. Δεν μπορώ, ρε Μάριε. Γκούλακ τουλάχιστον συγκινητική μπαντάρα. Για το quiz, μάλλον απάντησες σωστά. Συγγνώμη, Batman, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη. Έρχονται οι Dead Kennedys σε Θεσσαλονίκη. Μην το βλέπεις έτσι. Οκ. Okay. Και γυαλιά ηλίου, ποια ελληνική μπάντα διασκεύασε το Holiday in Cambodia των Dead Kennedys. Οκ. Okay. FM κενό, αποστολή στο 54526. Επιστροφή στο στούντιο εδώ στην Τρόικα, που είναι κάτω όπως η Βικτόρια σήμερα, ειδικά διαμορφωμένο. Παγκόσμιο κύπελο σημαίνει Media Mart και σημαίνει TV Calibration. Η Media Mart παρουσιάζει την πρωτοποριακή υπηρεσία TV Calibration. Με το TV Calibration βλέπεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα και απολαμβάνεις το maximum της δυνατότητας της τηλεόρασής σου. Αν λοιπόν αποφασίζεις να πάρεις μια καινούργια τηλεόραση, τότε αξίζει να την απολαμβάνεις στο maximum. Εξειδικευμένη τεχνική θα αναλάβουν να ρυθμίσουν τη τηλεόρασή σου για να έχεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα, σαν να είσαι εσύ ο ίδιος μέσα στην εικόνα. Μάθε περισσότερα για το TV Calibration σε ένα κατάστημα Media Markt. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός. Media Markt. Λοιπόν, Παναγιώτης Παπαδόπουλας, πραγματική αλητεία, ακόμη δεν έχει δοκιμάσει μπέργκερ από το Μπέργκλερ. Θα πάω. Μιλάμε για μαϊμού καλαμαριώτη. Μιλάμε για μαϊμού καλαμαριώτη. Τι θα τους πω εκεί, Χαίρομαι πάρα πάρα ναι. πολύ ναι. που ο ακροατής από το κέντρο που πήγε να ψωνίσει στον πεζόδρομο Stop. Χτύπησε μπεργκεριά ονειρική με σαλάτα coleslaw με κόκκινο λάχανο, άσπρο λάχανο, καρότο και coleslaw dressing, μόνο 3 ευρώ, στο Μπέργκλερ στην Μεταμορφώσεως 5, στην καρδιά της Καλαμαριάς, δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Ονειρικά μπέργκερ από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά. Τόσο αμερικάνικα όσο και οι Dead Fucking Kennedys, τους οποίους πετάει πορωμένος ο Χρήστος Κιώσης, ακούει την κιθάρα από κάτω να ματώνει. Fish burger διαλέγω για σήμερα, ψωμάκι σουσάμι, τηγανιτός μπακαλιάρος τέμπουρα, ντομάτα, γαλλικό μαρούλι και αγιολί σος, πραγματικά ονειρικό fish burger, μόνο 4,50 από το Burgler. Τηλεφωνική επικοινωνία για delivery στην Καλαμαριά και την ευρύτερη περιοχή, δηλαδή Καραμπουρνάκι, στο όριο Κηφισιά, Βυζάντιο, Αρετσούα, Γιάννης, Νέα Κρίνη, 2314-007-722. 2314-007-722 για το Μπέργκλερ. Το χειρότερο από όλα είναι να ξεφτιλίζουν ακροατούλιδες στους παραγωγάρες, έτσι. Δηλαδή έχει πάει τελικό και Gladbach, το έχει πάρει και Dortmund. Εντάξει, σαν εικόνα λέω γενικά. Λοιπόν, μπήκε ύμνος, κανονικά εδώ πέρα όλοι σηκωνόμαστε προσοχή. Όχι, αυτό το κομμάτι ζητάμε. Ποια ελληνική μπάντα έχει διασκευάσει αυτόν τον ύμνο των Dead Kennedys? Δύο μονές προσκλησούλες για αύριο το βράδυ στο Principal και ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Κλήρωση, όσοι απαντάτε σωστά, μέχρι τώρα έχουμε τρεις σωστές απαντήσεις. Ποια ελληνική μπάντα, ιστορική τεράστια ελληνική μπάντα, διασκεύασε το κομμάτι αυτό
με δικούς στίχους στα ελληνικά και έκανε και ένα εξάμηνο, εφτάμηνο για να πάρει την άδεια από τους Dead Kennedys. Λογικό, μου ακούγεται και εύλογο το χρονικό διάστημα. Εγώ αυτό το πρωτοάκουσα. Πανεύκολο. Λέω, θα είναι, λέει, ωραίο μέρος στην Καμπότζη. Η ζίγζακ. Και λένε πάνε εκεί, έχουν και ωραία ξενοδοχεία, λέει, με τους κόκκινους χμέρ του Πολ Ποτ. Εντάξει, φαντάζομαι ότι λίγο πολύ έχετε δει ντοκιμαντέρ, ξέρετε τι γίνεται τότε στην Καμπότζη. Υπάρχουν άπειρα ντοκιμαντέρ και υπάρχει και η ταινιάρα Κραυγές στη Σιωπή. Αμερικανικός τίτλος The Killing Fields. Αυτό έπαιζε η Αλιφέρη, ρε, κάποιοι το Λίκον. Μιλάμε, είναι τραγικό άνθρωπο. δεν τρέπεσε καθόλου, έδωσε ματάκια στου ακροατούλιδε, ρε. Δεν τρέπεσε καθόλου. Λοιπόν, η κραυγή των λύκων. Ανοίγουμε γραμμέ, Παναγιώτη. Ναι, να ανοίξουμε. Ναι, ναι, ναι. Ανοιχτέ γραμμέ. 23 10 287 888. Από κινητό 6 945 287 και 3 οκτάρια. Το τραγούδι είναι το σωστό. Η καλύτερη διασκευή πάντω είναι των Disposable Heroes of Hypocrisy. Πολύ ωραίο, ωραίο όνομα. Δεν του ξέρω. Disposable Heroes, κάτι μου λέει βασικά, αλλά Disposable Heroes of Hypocrisy, που υπάρχει στην ιστορική συλλογή Virus 100 της Alternative Tentacles, κάπου την έχω σε κασέτα. Τι καλός που είναι. Πες να την έχω. Μ' αρέσει που τα σταματάει, τελεία, κάπου την έχω σε κασέτα. Ναι. Έτσι να το πει. Λατρεμένος 472. Πολύ καλός. 007 σου είπα, Παοκτσί, σ' αγαπώ, σ' λατρεύω, δεν το δέχομαι αυτό, έρχονται χωρίς Μπιάφρα. Εντάξει, εγώ θα θυλίζει με σκορεμένο Phil Lynott, αλλά δεν γίνεται. Πού είχε πάει άλλο, ποιο είχε πάει στην Ιρλανδία. Γραμμέ περιμένουν. Πάμε. Πού, ποιο. Στην τι? Ιρλανδία, για το μνημείο. Τι, ποιο. Ο Ματζούκη. Α, εντάξει. Με προφορά βλάχικη. Καλημέρα στον. Αδερφό ο Γιώργο. Όχι. Και το είπε πολύ ωραία. Απλά οι Ιρλανδοί το λένε Θλίνο. Θλίνο. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Και πώ τον λέγανε το βλάχο στην κραυγή των λύκων. Ω, κοσμά. Το βλάχο στην κραυγή των λύκων. Τον Ανέστη Βλάχο. Δεν θυμάμαι. Τον κακό και τον περίεργο. Δεν θυμάμαι καθόλου. Σώστης. Σώστης. Α, ναι, ο Σώστης, ρε. Είσαι σκύλος. Όχι ο Σέστιτς, Σώστης. Ο Σώστης. Ο Σώστης, ναι. Τι είναι, ρε, νυχτοπούλη, εσύ. Κανά κομμάτι βασιλόπιτα, έψαχνες. Άσα τα δικά μας είναι. Παναγιώτη, Παοξής ο Κοσμάς. Ναι. Αυτό είναι φίλο του τέτοιου, πες τον, που έστειλε μηνύματα. Του Σβάμ, του Σβάμ. Γεια σου, ρε Κοσμά, γεια σου. Μια ερώτηση να κάνω, ρε παιδιά. Άμα θέλετε, βάλτε το και κουζάκι, πραγματικά δεν ξέρω. Οκ, είναι παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Γιατί είναι όλες οι ομάδες από όλο τον κόσμο. Το Μουντιάλ τι σημαίνει. Μα την Παναγία, μα την Παναγία, στορχίζομαι, Κοσμά. Ήθελα να το βάλω ερώτηση. Δεν ξέρω τι σημαίνει Μουντιάλ. Ναι. Και okay, κανονικά. Δεν λεγόταν. Ζηλιριμέ λεγόταν. Και κανονικά είναι Μουντιάλ. Μουντιάλ. Ναι, γιατί δεν είναι Ζούντιάλ, ας πούμε. Ναι. Ζόντιακ. Ναι, ναι. Το ειλικρινά ήθελα να το βάλω στο λόγο μου. Στορκίζομαι. Στορκίζομαι. Όποιος το ξέρει, μας το πει, να ξέρουμε δηλαδή. Το λέει σωστά ο Αλέφαντος. Είναι Μουντιάλ. Καλά, εντάξει. Μου αρέσει πολύ η λέξη. Ναι. Από το παγκόσμιο κύπελο, ναι. Αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει, ρε φίλε. Ναι. Ξεκίνησε σαν Μουντιάλ ή σαν Ζιλιριμέ. Προφανώς παίζει με το Μόντο που, ναι, είναι ο κόσμος. Κόσμος, ναι. Τώρα Μουντιάλ πρέπει να είναι σε κάποια. Κάτι τέτοιο, ναι. Είναι... Σημαίνει παγκόσμιο σε ποια γλώσσα, Χρήστο. Ισπανικά. Α, στα Ισπανικά. Εγώ είναι ντροπή να το λέμε στα Ισπανικά. Σόμα. Μάλιστα. Ναι. Είδες τι μαθαίνει με εμάς. Κάτι άλλο για τον Diego. Ναι, πες μας για το θέμα. Όταν έχει ζήσει, ρε φίλε, στιγμές τούμπας, όλα τα άλλα γήπεδα σε φέρνουν ύπνο. Δεν έχει το. Έτσι. Δεν μπορεί. Έτσι, τα είπες όλα, Καρδασάκο. Με το παπούτσι τον αλεμάω. Να είσαι καλά, Κοσμά, καλημέρα. Πάρα πολύ καλός. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι, για χαρά, εγώ είμαι. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Όνομα και ομάδα, αδερφέ. Ο Θανάσης, νομίζω. Γερμανόφιλος. Όχι, όχι. Πώς το πεις, Γερμανόφιλος. Φαντάζομαι, ναι. Είδες το κινητό γι' αυτό, έτσι. Όχι, δεν είδα, τίποτα δεν είδα. Όχι, εντάξει. Εμείς δεν βλέπουμε. Γερμανόφιλος, μένω στη Γερμανία. Ναι. Αδερφέ, όνομα και ομάδα υποστηρίζεις, αν θες λιγάκι. Λέγομαι Παντελής και είμαι Αριανός. Παντελής, μπράβο, έχεις ένα πάρει νομίζω. Ναι, Παντελής από το Στουάρι. Πάρε Παντελή. Με ρωτούσες και κάτι για το Final Four που είχε παίξει. Ποιο. Άρης Ολυμπιακός στο Βόλο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δες λίγο, άκουσα το τελευταίο κομμάτι που μιλούσατε για τη Γερμανία. Ναι. Εάν το θέμα το πιάσουμε όχι πολιτικά. Ναι. Έτσι, γιατί πολλοί κόσμος είναι εναντίον της Γερμανίας λόγω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα εγκλήματα που κάνει κτλ. Δεν το πιάνουμε έτσι. Δεν το πιάνουμε έτσι, δεν το πιάνουμε έτσι. Και το πρώτο είναι καθόλου, και πάει λέγοντας. Καθόλου, καθόλου. Ναι, εντάξει, και το πρώτο και πιο μπροστά. Και αν πάμε πιο μπροστά, θα πάμε και στον Ναπολέον που και αυτοί κάνουν εγκλήματα. Τέλος πάντων, θα το πιάσουμε μόνο ποδοσφαιρικά γιατί τα πολιτικά δεν με ενδιαφέρουν. Ωραίος. Λοιπόν, θα το πιάσουμε ποδοσφαιρικά και οργανωτικά. Ναι. Τώρα. Είπατε ότι ποιες γερμανικές ομάδες πήραν, ας πούμε, το Champions League. Mm.
Ναι, όντως, δεν το παίρνουν οι Γερμανοί, ας πούμε, στα 10 χρόνια, 15-20, μπορεί να το πάρουν μια φορά. Ένα μικρό λάθος, μίλα για αυτό αν θες. Ο Παναγιώτης για μένα λάθος το έμπλεξε αυτό. Μιλάμε για την εθνική Γερμανίας. Η μεγάλη εικόνα είναι μία, Παντελή. Η Ουράουνος είναι και η ομάδα. Ναι, η ποδοσφαιρική μοίρα τη έχει φερθεί απλόχερα. Εντάξει. Αυτό. Εντάξει, πάμε τώρα, ναι. Αυτό πέσει σε αυτό που θέλει. Δες λίγο. Θα πω πρώτα για τις ομάδες και μετά θα πω. Για τους συλλόγους. Για τους συλλόγους. Λοιπόν, στη Γερμανία δεν μπορεί να έρθει ένας μεγαλομέτοχος να πάρει μια ομάδα. Απαγορεύεται από τον νόμο. Ναι. Ο νόμος λέει το 50-1 πρέπει να είναι στα χέρια του λαού. Ναι. Άρα ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Κομμουνιστικό. Δεν κομμουνιστικό. Ένας Αμερικάνος, ένας. Ορίστε. Ωραίο, κομμουνιστικό, ωραίο, ναι. Ναι, ωραίο. Λέει ας πούμε ότι εδώ λένε ότι το παιχνίδι αυτό είναι για το λαό και πρέπει να μείνει στα χέρια του λαού. Ναι, ωραίο, δηλαδή δεν υπάρχει πιθανότητα να έρθει ας πούμε ο Κοντομινάς να πάρει τον Άρη και μετά τα Βαρυφία να τον πετάξει και να πέσει στα Τάρταρα. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θεωρητικά όμως είναι όλα αυτά. Γιατί ουσιαστικά πρακτικά η Μπάγκερ που βασίζεται ας πούμε. Ποιος αποφασίζει. Ναι. Ποιοι βάζουν τα χρήματα στην Μπάγκερ Μονάχου. Υπάρχουν μέλη, ναι. Ξέρεις πόσα μέλη ας πούμε έχει. 500.000 όπως λέω ότι έχει. Τι? Εγώ σου λέω μισό εκατομμύριο τι έχει. 200.000. Ναι. Η Μπάγκερ έχει ξέρω εγώ 200.000. Ναι. Δηλαδή ο Ρόμπεν, ο Λεβαντόφσκι και ο Ριμπερί πληρώνονται από τη λαϊκή βάση, ρε Παντελή. Αυτό λέμε, ρε Παντελή. Ορίστε. Τι θες να πω, ότι πληρώνονται. Καταρχήν έχουμε βάλει λάθος θέμα τώρα. Δεν πληρώνεται. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε, παιδιά. Δεν μπορεί ο γερμανικός σύλλογος να διαθέσει. Ναι. Τόσα πολλά λεφτά, ναι. Αν βγάλουμε την Μπάγκερ να πω. 20 εκατομμύρια για το Ρέτσο δώσανε, Παντελή. Πλάκα κάνουμε τώρα. Πόσο? 20 εκατομμύρια για το Ρέτσο δώσανε. Παιδιά, ακούστε λίγο. Μπορεί να δώσει 25 εκατομμύρια, μπορεί να δώσει 30. Δεν μπορεί να δώσει τα λεφτά που δίνει η Αγγλία. Που έδινε παλιά, ξέρω εγώ, Μπερλουσκόνη. Αυτοί. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα εδώ. Ωραία, τι είναι, λίγα δηλαδή είναι. Πολλοί παίχτες της Γερμανίας παίζουν σε ομάδες της Ευρώπης. Εκεί που δίνουν πολλά λεφτά. Ναι, αυτό είναι επειδή είναι καλύτερο. Εντάξει, πάνε σε καλύτερο πρωτάθλημα. Εντάξει. Αν μπορεί και εσύ. Ναι, έχει δίκιο στο πρωτάθλημα. Περίμενε. Έχουμε πάει, παιδιά, αυτή η συζήτηση πώς προέκυψε. Ναι, προέκυψε από τις ομάδες. Εντάξει, οκ. Για την εθνική Γερμανία, αν θες να εστιάσει. Πάμε τώρα στην εθνική. Ωραία. Πάμε στην εθνική. Λοιπόν, η εθνική Γερμανία δεν παίζει το ποδόσφαιρο που παίζει η Αργεντινή. Το φαντεζί, α πούμε, παίζουν οι Λατοαμερικάνοι. Δεν το παίζει. Μα δεν είναι το θέμα αυτό. Λόγω της νοοτροπίας τους να παλεύουν μέχρι το 95 και λόγω του ότι είναι πολύ οργανωτικοί, δηλαδή βλέπουν ας πούμε ότι ξέρεις κάτι, φέτος δεν προχωρήσαμε. Γιατί δεν προχωρήσαμε, κάθονται να λύουν. Τι έφταιξε και προσπαθούν να το διορθώσουν. Κάνουν δουλειά από κάτω προς τα πάνω και αυτή η δουλειά φαίνεται στο μέλλον. Ναι. Δηλαδή, εάν πάρουμε τα τελευταία ας πούμε 15 χρόνια που η Γερμανία είναι στο προσκήνιο, γιατί έγινε αυτό, γιατί, διότι το 90 τόσο, 98, συγγνώμη, 97... Παντελή, θα αυτοκτονήσω τώρα εδώ μέσα στο στούντιο, θα αυτοκτονήσω. Ναι. Προφανώς πιάσαμε όλα τα παγκόσμια, ένα-ένα, από το 70 και μετά. Από το 1970. 40-50 χρόνια. Σε όλα αυτά η επιτυχία έχει να κάνει με την οργάνωση των Γερμανών. Και το πείσμα τους. Ο Μπόμπι Μουρ όλο το βράδυ στη φυλακή. Όλο το βράδυ στη φυλακή, κατηγορούμενος για κλοπή Μπρασελέ. Η εθνική Αγγλία σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Μπογκοτά. Το 3-2 που το γυρνάει στους 40 βαθμούς η Γερμανία οφείλεται στην οργάνωση. Άκουσε με λίγο. Ο Γερμανός το παιχνίδι δεν το παρατάει ποτέ. Ποτέ. Παλεύει μέχρι το 95. Και ο Ιταλός το παλεύει, ρε. Καλά, και ο Άγγλος το παλεύει, ρε φίλε. Και ο Ραζιλιάνος και ο Αργεντίνος. Ο Άγγλος δεν παλεύει. Ναι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Όμως είναι ο Κωνσταρικανός δεν παλεύει. Ακούστε με λίγο, παιδιά, ακούστε με. Εγώ δεν είμαι ούτε προπονητής ούτε τίποτα. Εντάξει. Έτσι, ούτε είμαι ποδοσφαιρά άνθρωπος κτλ. Αυτά που βλέπω είναι απλά πράγματα. Και βλέπω ότι ο Γερμανός έχει κάνει ανάλυση τον αντίπαλο και λέει πώς παίζει ο Αγγλέζος, πώς έπαιζε. Ναι. Γιατί ο Αγγλέζος άλλαξε το ποδοσφαιρό του. Πώς έπαιζε παλιά ο Αγγλέζος, ξέρω εγώ, ανοίγεται, κάνει ράνι. Ωραία, θα το ναι, αλλά το 2010 σου λέω και ο Μάριος, φέρνω τον γκολ του Λάμπαρ και περνάει έτσι η Γερμανία, ρε φίλε. Αυτό τι οργάνωση, μπήκε η μπάλα μέσα 1,5 μέτρο. Δηλαδή, με την Αργεντινή έχει παίξει με την Αργεντινή, Αργεντινή στον τελικό το 90, εντάξει, παίρνει το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι καπιταλισμός απλά, είναι Mercedes. Καλά είπε ο φίλος μου Δημήτρης. Τους μπρόχνουν γιατί πουλάει το πακέτο αυτό. Βιομηχανία και καλά οργάνωση και Γερμανία.
Δηλαδή έλεος. Το 90 κατασφάζουν τώρα... δύο χώρες. Τις κατασφάζουν. Ωραία. Γιατί δεν πιάνεις, γιατί δεν πιάνεις τον τελικό του. Το 86 γελάει η κοινωνία όλη. Το βάζουν στο 91. Α, με το είδες, άμυρο. Είδες τον άκουσες τι είπε για το μάτι το 66. Γιατί δεν πιάνεις το 66. Μα εδώ σου φέραμε 20, 10 μουντιάλ. 30 μουντιάλ σου φέραμε, Παντελή, παράδειγμα. Φέραμε παράδειγμα. Και εσύ το 66. Ωραία, το 66. Μην σου κάνω μια ερώτηση, Παντελή. Το 66. Εσύ βάζεις το χέρι σου στη φωτιά ότι η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή. Δεν βάζω το χέρι μου εγώ στη, το βάζω. Στη φωτιά. Α. Έτσι, δεν το βάζω. Ούτε ότι πέρασε αλλά το βάζω. Λέω ένα πράγμα, εγώ δες λίγο, ούτε με ενδιαφέρει αν θα το πάρει η Γερμανία, δεν με ενδιαφέρει. Καλά πάει, να το πάρει λίγο αν θα το πάρει η Γερμανία κτλ. Δεν με ενδιαφέρει. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό όμως που θέλω να σου πω είναι ότι είναι άνθρωποι πολύ οργανωτικοί. Τα ξέρω αυτά, εντάξει. Τους μεγαλοποιούν, παλεύουν. Τους μεγαλοποιούν. Σχεδόν να είναι καλά ο Τσόρτσι. Να είναι καλά ο Τσόρτσι, γιατί του άφησε. Σχεδόν του ειδοποιούν. Εντάξει, δες λίγο, με τα πολιτικά δεν ενδιαφέρει, δεν θέλω να αναφερθώ. Ναι, του άφησε, περίμενε. Να είναι καλά ο Τσόρτσι. Γιατί αν του έπαιρνε τα εργοστάσια όλα το 45, η ιστορία τελείωνε. Ναι. Του λέγανε οι υπουργοί του και οι σύμβολοι του όλοι. Πάρτα ξύλωσε τα όλα. Ξέρεις όμως, να σου πω όμως κάτι. Εσύ θα ήσουν τώρα, Παντελή, στην Ελλάδα για δουλειά. Θα ήσουν εσύ στην Ελλάδα, στην αγαπημένη μας Ελλάδα για δουλειά. Εντάξει, ναι. Εάν το τυχόν ο Τσόρτσι το έκανε αυτό τότε, ούτε εμείς θα παίρναμε το ευρωπαϊκό. Η Ελλάδα. Καλά, καλό αστείο, αυτό, καλό αστείο αυτό, εντάξει, ωραία. Τι προτιμάς? Να μην επερνάει το γιούρο. Να μην το παίρνει. Καταραμένη, από φράδα ημέρα. Από φράδα, βραδιά και ημέρα. Ωραία, Παντελή, έγινε. Ωραία, Παντελάκο. Έγινε, Παντελάκο. Να σου πω και κάτι ακόμα. Γιατί περιμένει και άλλο σκηνιάδικο από κινητό. Τελευταία μου τέτοια. Κατηγορά του Γερμανού, του βρίσκει, του κάνει να καταστραφούν κτλ. Όχι, δεν τι κάνω, τι είπα, όλοι. Για παιδιά, σταμάτα λίγο να χρυσάφε. Δεν θέλουμε να καταστραφούν. Δεν θέλουμε να καταστραφούν. Μιλάμε καθαρά ποδοσφαιρικά για την ισχύ Γερμανία. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, προηγουμένω είπατε κάτι για τον Τζόρτσι και τον Τζόρτσι. Λοιπόν, τι είπα εγώ, τι είπα, τι είπα. Τώρα θα σου πει, περίμενε, με ρουλιάζει κι εσύ. Θα σου πει. Πε μου, Παντελή, αυτό. Άκουσε με λίγο. Να μην ξεχνάτε όμω ότι αυτή τη στιγμή. Στη Γερμανία δουλεύει πολλοί κόσμος και οι εξαγωγές πολλών προϊόντων κατευθύνονται στη Γερμανία. Έτσι, δηλαδή μην τους κατηγοράμε μόνο από τη μια πλευρά, πρέπει να δούμε και την άλλη την πλευρά. Καλά, ξέρεις τι μου λες τώρα. Να σαλίψω, να σε κάψω Γιάννη, να σαλίψω λάδι. Να ρίξω εδώ πέρα στο Χρύσανθο, να το ρίξω ένα καυτό λάδι και μετά να του βάλω να σου πω Χρυσανθάκο μου, σ' αγαπώ. Πάρε και λίγο αληθεία από πάνω. Θα με ημνήσει ο Χρύσανθος. Τώρα αυτό που λες, ναι, αυτό μου λες τώρα. Φυσικά. Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει. Βέβαια, έχει υποδηλωθεί όλη η Ευρώπη σε αυτούς και μου λες ότι φυσικά θέλω, κάνουν. Φυσικά. Θα κάνουν και πέντε άμεροι Έλληνες, καμιά ντοματούλα, κανένα ροδάκινο, κανένα γιαρμά, κανένα παντζάρι. Δες λίγο. Δεν θέλω να το πιάσω πολιτικά γιατί δεν με ενδιαφέρουν τα πολιτικά. Και εμένα. Έτσι. Και εμένα. Αλλά είναι πολιτικά όμως στο τέλος της ημέρας. Όλα είναι πολιτικά στο τέλος της ημέρας. Βέβαια. Βέβαια. Εντάξει. Όταν έχει μια εμπάθεια κατά ενός δεν έχουμε εμπάθεια, ρε Ζήνη. Τι εμπάθεια να έχουμε. Τι εμπάθεια να εμείς μιλάμε για την εθνική Γερμανία και δεν έχει να πει τίποτα και αρχίζει να λες για του εργάτε που πηγαίνουν και του δίνει την ευκαιρία. Και έπιασε του συλλόγου. Ναι. Το Zoom είναι η εθνική Γερμανία και δεν έχει να πει κάτι για αυτό. Είπε σωστά πράγματα όντω για του συλλόγου. Αν μιλάμε για τον Άρη, δεν πρέπει να πάω να πω τον Χρήστο εδώ. Άκουνα σε πολυγάκι για την εθνική Ελλάδο, λέω τώρα εγώ. Θα μου πει και τον Άρη μιλάμε. Κάτι. Εάν ο Άρης Παντελή, περιμένει συνάνθρωπός μας τόση ώρα στο κινητό, είναι άδικο. Έγινε. Παντελή, να είσαι καλά. Να βγεις πάλι από εβδομάδα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Στο επόμενο γύρο. Πάμε, τελευταία γραμμή. Την οργανωτική Γερμανία. Καλημέρα σας, παιδιά, τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Ο τελευταίος που ήθελα. Νίκος Παόκτσης, στο Βαγιανιτσά. Ναι, καλημέρα. Λοιπόν, καταρχήν αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η Γερμανία γενικώς σαν χώρα και σαν λαός είναι τόσο εχθρικός απέναντι σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό δεν έχει και συμπάθειες. Καλά, εγώ να σου πω κάτι, γεγονός... περίμενε λίγο, να υποκληθούμε, υποκλίνομαι στο πνεύμα τους, στην τέχνη τους, στις μουσικές τους, στο Νίτσε, στο Σοπέν, στο Γκέτε, προς Θεού, έτσι, μην τους βγάζουμε τώρα, okay. Στο Γκέτε, είπε, όχι τον Γκέτσε, συνέχεια. Εντάξει, και ούτε είναι όλοι, δεν έχουμε το λαό κάτι εγώ. Αλήμα, με τους ανθρώπους. Γιατί να έχουμε. Εντάξει, έχω γνωρίσει Νίκο Γερμανούς, μην το κάνουμε έτσι. Εντάξει, okay. Πρόσεξε να δεις, να μιλάμε τα πράγματα. Ένας λαός ο οποίος δεν έχει κουλτούρα, και αν έχει κουλτούρα είναι τόσο κρύα και τόσο ανέραστη που γίνεται αντιπαθητική. Ποιος μπορεί σήμερα να ακούσει κλασική μουσική και να ηρεμήσει η ψυχούλα του. Υπάρχουν αυτοί να ηρεμήσει ο Τσαλτίδης ακούει. Ο Τσαλτίδης στο σπίτι όταν γυρνάει στο βαθύλακο. Ναι. Και εγώ το κάνω. Από εκεί και πέρα το ότι αυτοί με αναγκάσανε εμένα να φύγω μετανάστη και να πάω στα εργοστάσια τους για να μην ψηφολογήσω στην πείνα. Δεν σημαίνει ότι αυτοί με σώσανε, ναι. Αυτοί με καταστρέψανε. Γιατί αν δεν με καταστρέφανε η Ελλάδα ποτέ δεν θα αιμορραγούσε
τότε και τώρα. Γιατί για δεύτερη φορά αιμορραγεί. Το πήγαμε αλλού, ρε Νίκο, όμως. Το πήγαμε αλλού. Εμείς αναφέρουμε κάποια γεγονότα. Κάποιος μπορεί να τα παίξει. Καλά, λίγο το ένα φέρει και το άλλο. Παναγιώταξε τώρα. Δεν έχουν δίκιο. Είναι και λίγο ντόμινο. Να το γυρίσουμε στο ποδοσφαιρικό. Εκεί σε αυτό το κομμάτι εγώ μόνο τους υποκλίνομαι. Γιατί? Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι μάχονται για τη σημαία τους. Άσχετα αν αποτελούνται από μισθοφόροι. Και ο Μεξικάνος δεν φυλαμάκει για τη σημαία. Έχει τον εθνικό ύμνο πως το τραγουδάνε. Νομίζω να μπουκάρουν μέσα με τα όπλα. Η Κορέα προθέσει έφτιασε αίμα σε αδιάφορο μάτς μαζί τους. Αυτό το πείσμα των Γερμανών δεν το έχουν άλλα ήδη. Δηλαδή το κατάλαβε το πράγμα. Ποιος τα παρατάει, αυτό το μενταλιτέ λοιπόν που βγάζει η Γερμανία είναι κάτι το οποίο δεν το βγάζει η χθεσινή Αγγλία. Τι λες, αγόρι. Καλά, άσε, δεν το πήρες μπορεί... χαμπάρι, Νίκο. Δεν το πήρες χαμπάρι. Καλά, θα δεις τι έχει να γίνει. Δεν το πήρες χαμπάρι, τι έγινε χθες, Νίκο. Η Αγγλία παίζει με την Κολομβία και πάει με το μητικητή του Σουηδία Ελβετία. Σε δύο γραμμές, αφήστε με σε δύο γραμμές να ολοκληρώσω και μετά θα σας ακούσω με σεβασμό. Λοιπόν, όταν σου δίνεται η ευκαιρία να έχεις μια βατή και καλύτερη κλήρωση και πιο ξεκούραστη, δεν μπορείς να παρουσιάσεις έτσι με το Βέλγιο σαν Αγγλία. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Μαυράκι, το οποίο μπαίνει μάτι μέσα στην περιοχή για να κάνει τον γκολ. Ευτυχώς. Ο Μαύρος Λιολίδης. Ευτυχώς. Ο Μαύρος Λιολίδης την έστειλε έξω. Ευτυχώς. Κάπως έτσι όμως, Νίκο, δημιουργείται η μοίρα του ποδοσφαίρου, έτσι. Η ιστορία του ποδοσφαίρου. Γιατί αν κέρδισε χθες η Αγγλία, αν δεν έχανε, θα έπεφτε μετά πάνω στη Βραζιλία. Ποιος ξέρει τι θα γινόταν. Πάει για μια ακόμα φορά. Μετά από 4 χρόνια θα λέγανε. Έχει κάνει τίποτα να επιδείξει η Αγγλία. Κάτσε τώρα, παίξε με την Κολομβία. Παίξε με τον νικητή του Σουηδία Ελβετία. Πήγαινε με τελικό με τον νικητή εκεί πέρα σου Ισπανοκροάτες, Ρώσοι κτλ. Και να ο τελικός. Κατάλαβες τι γίνεται. Μάλιστα. Αυτό γίνεται. Νίκο, εγώ έτσι πάντως από αυτή δηλαδή, την συγγνώμη, Αγγλία Νίκο, φέτος... πλάει ο ΠΑΟΚ για κύπελο. Και έχει να επιλέξει, φαίνεται. Ναι. Η μία μεριά οδηγεί. Με όλους τους βαθμούς της ομάδας, έτσι. Με όλους τους βαθμούς της ομάδας. Εγάλεο αναγέννηση Καρδίτσας και η άλλη μεριά σε Ολυμπιακό ΑΕΚ. Πού θες να πας εσύ. Πού θες να πάει εσύ ο ΠΑΟΚ. Τώρα τι θες να πεις ότι η Κολομβία. Με Ολυμπιακό ΑΕΚ. Θα κάνεις τον ήρωα. Δηλαδή λες εσύ, δεν θέλω βασιλείες στον δρόμο μου. Θέλω Manchester United, Liverpool, Juventus και. Ότι η συγκεκριμένη άνευρη Αγγλία μπορεί να περάσει αυτή την Κολομβία. Πάρα πολύ καλή είναι η Αγγλία. Μπορεί να δυσκολευτεί, αλλά την περάσει. Πάρα πολύ καλή η Αγγλία. Από δύσκολα έως κατούρημα. Μια χαρά είναι η Αγγλία. Λοιπόν, και να σου πω κάτι, ρε Νίκο. Έχει φοβήσει η Βραζιλία, ας πούμε. Γράψτε το. Νίκο. Αυτό που θα σας πω. Ναι. Η Αγγλία κινδυνεύει από αυτή τη συγκεκριμένη ωραία. Κολομβία. Αν αποκλειστεί από αυτούς, να διασυρθεί. Όχι να χάσει μόνο, να διασυρθεί κιόλα. Καλά, εντάξει. Και θα το δείτε αυτό, διότι η Αγγλία παρουσιάζει δείγματα αδιαφορίας. Ποια είναι η διαφορία, ρε. Και αυτό ποια είναι η διαφορία, ρε. Ίσα-ίσα είναι αφοσιωμένη ιερά στο στόχο. Νίκο, λάθος ανάγνωση κάνεις παλικάρι μου. Και βλέπεις πολύ μπάλα. Βλέπεις τόσο μπάλα, κάνεις λάθος ανάγνωση. Είναι αφιερωμένη στον ιερό σκοπό. Λάθος κάνεις. Και είναι όλοι μαζί μια χαρά. Λάθος κάνεις. Ο χθεσινός δηλαδή. Μα παίρνεις παράδειγμα ένα χθεσινό παιχνίδι το οποίο είναι ουσιαστικά αδιάφορο για τις δύο ομάδες. Στο χθεσινό παιχνίδι ο Γκάρι Κέισιλ γλιτώνει σίγουρο γκολ πάνω στη γραμμή. Ξέρει απλά ότι αν το φάει ηρωικά, ας το φάει και ας μείνει μια αξιοπρεπή σίτα. Αρκεί η πατρίδα να πάει στο μονοπάτι εκείνο. Από το άλλο μονοπάτι. Από άλλο μονοπάτι. Όχι να ανέβω τα κορφοβούνια και να κατέβω για πιο νερό. Ο τερματοφύλακας της Αγγλίας είναι κοντός. Τα γκολ που τρώει είναι επειδή είναι κοντός και τα έχει φάει όλα. Δεν τα φτάνει με τίποτα. Νομίζω ότι ο Πίκφορντ είναι 1,88. Το μονοπάτι που διάλεξε να πάρει με την Κολομβία. Ρε, την Κολομβία. Είναι ρε, το με λάθος ποια μονοπάτι. Είναι η Κολομβία, ρε. Εσύ. Κυριακή κοντή γιορτή. Ρε, Νίκο, εντάξει, θα τη δούμε. Ρε, Νίκο, να σου πω κάτι. Προχθές με τη Σενεγάλη, χθες με τη Σενεγάλη, δεν μου αρέσει καθόλου η Κολομβία, ρε. Κάτσε, περίμενε. Παναγιώτη, αν αποκλειστώ από την Κολομβία, αποκλειστώ το καλάρι μου. Φύγε. Άρα δεν κάνεις για τίποτα. Φύγε, δεν από τίποτα. Νίκο, αυτό θέλω να πω. Μα γιατί να μην παίξεις με την Ιαπωνία. Ναι, και καλά, ρε φίλ. Γιατί να παίξω με την Ιαπωνία, ρε Νίκο. Γιατί αν πάω να παίξω με την Ιαπωνία, μετά πάω πάνω στο ζευγάρι εκεί πέρα. Αργεντινές, Γαλλίες και Βραζιλίες. Να έχω ένα εύκολο στους 16 θεωρητικά και να έχω μετά Σκόπελο να περάσω. Ρε, και λοιπόν, καλά, ρε παιδί. Εάν είναι να αποκλειστείς από τη Βραζιλία, τότε δεν άρχισε να πάρεις το μουτζιλάκι. Τι λες, ρε, ωραίο. Να πάω να παίξω με τη Βραζιλία. Δεν μου λες με τη Βραζιλία. Θυμάσαι που γελούσαν όλοι μαζί μου με τον γκολ του Σίμαν. Γελούσαν όλοι μαζί το μου. Μεσημέρι, το πρωί, το μεσημέρι, 9 το πρωί. Η Βραζιλία στο φετινό Μουντιάλ είναι χειρότερη ομάδα από την Κολομβία. Συμφωνώ. Είναι αλλά είναι η Βραζιλία. Είναι η Βραζιλία. Όπως και το Βέλγιο είναι παραμένει να είναι το Βέλγιο. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Μάριος, Νίκο. Το 3-5-2 που παίζει η Αγγλία μπορεί εύκολα να αντιπαρατεθεί
συγγνώμη, η Αγγλία το 3-5-2 που παίζει, αυτό το ηλεκτρονικό που παίζει, μπορεί πολύ εύκολα να υποτάξει τη συγκεκριμένη Βραζιλία. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Όλα είναι θεωρητικά. Ας γίνει στο τελικό. Ας γίνει στο τελικό. Ας γίνει let it be που λέγανε και οι Rolling Stones. Let it be. Let it be που λέγανε και οι Rolling Stones. Ναι, ναι. Για να στείλουμε. Νίκο, έχει περάσει πάρα πολύ ώρα. Πρέπει να κλείσουμε παλικάρι μου. Να είσαι καλά, φιλιά στα Γεννητσά. Άντε, Νικόλη. Πολύ ωραία. Η Κυριακή είναι μια μέρα την οποία θα παρακολουθήσουμε. Την Τρίτη. Σεμνά και ταπεινά αυτό το παιχνίδι. Την Τρίτη. Θα δούμε ποιο έχει δίκιο τελικά. Εγώ θα έρθω με φίλου μου να δούμε την Αγγλία στα Γεννητσά και θα γίνει ρημαδιό. Το λέω από τώρα. Την Τρίτη παίζει η Αγγλία, 9 ώρα το βράδυ. Την Τρίτη 9 η ώρα. Να δω. Θέλω, θα δω να σε βρω, να ξέρεις. Ωραία, Νίκο, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Τώρα με τα μηνύματα, τι γίνεται. Να είσαι καλά. Χρήστο, μπορείς να το περνάει κάτι με τα μηνύματα. Αν προλαβαίνει, δεν μπορείς τώρα. Την πύλη όπως λένε οι Stones. Την πατήσαμε. Let it be όπως λένε οι Stones. Ζητώ συγγνώμη, φίλε, το μήνυμα τόση ώρα. Έγκλημα μεγάλο δικό μου. Είναι το California Umberales το κομμάτι. Ζητώ συγγνώμη εγώ, έτσι. Που ψάχναμε. Λοιπόν, η απάντηση φυσικά είναι Punks Romana, είναι το συγκρότημα. Στα ελληνικά ο τίτλος Ρομποτάκια ενωθείτε, τεράστιο κομμάτι. Ο 472 λέει μία μικρή διόρθωση, έχεις δίκιο παλικάρι μου. Το τραγούδι είναι το California Umberales, όχι το Holiday Cambodia, έχεις δίκιο. Ζητώ συγγνώμη εγώ, αλλά όλοι καταλάβατε ποιο τι εννοώ. Και έχουμε 4 σωστές απαντήσεις αυτή τη στιγμή. Πάμε με το κομμάτι από τους Punks Romana για να δώσουμε νικητές και τελευταία διαφημιστικά μηνύματα. Και φυσικά είναι κυκλοφορία από EP της ιστορικής και θρυλικής Wipeout Records του Πειραιά, του Θοδωρή του Κρίθαρη, τον οποίο και καλημερίζω. Τεράστια προσφορά σε αυτό που λέμε ελληνική ανεξάρτητη σκηνή. Και ιστορικό EP αυτό εδώ των Punks Romana. Και πολύ πολύ καλό. Μια μικρή ναι. Μόνο τέτοια ναι. Διόρθωση να πω στον Παντελή που είχε βγει από τη Γερμανία. Ναι. Είχε ξαναβγεί στον αέρα πριν 2-3 μήνες και είχε πει ότι ο Γούναρη μετά το παιχνίδι του 1980. Άκουσε με τώρα. Ναι, ρε, το ξέρω. Είχε ψέματα. Ναι. Το... Είχε πει ψέματα. Το 1980 που είχε πάει, παίξαν τα λεφτά. Έκανε λάθος το παιδί μου, ρε, μπορεί να κάνει λάθος. Έκανε λάθος. Την επόμενη χρονιά δεν πήγε ο Γούναρη στον Ολυμπιακό. Έπεσε κανονικά στον ΠΑΟΚ. Έτσι, την επόμενη σεζόν. Την επόμενη σεζόν μετά τον Παράς του Άρη, ναι. Τον Ολυμπιακό στο Βόλο, έτσι. Ναι. Μου το έστωσε και το διάβασε. Α, έτσι, μπράβο. Ωραία. Είναι ο Παντελής αυτός, Παντελή δεν λένε τον άνθρωπο. Την Γερμανία. Νομίζω, ναι. Αυτός, αυτός. Παντελή και ναι. Δεν τον πάνω από τα μούτρα. Ναι. Πολύ ωραία. Sorry για την ένταση. Ναι, ναι. Εντάξει, πολύ, ο Παντελής έχει πάρα πολύ ωραία παρουσία. Απλά δεν το πήγαμε ότι αντιπαθούμε τον κόσμο, τους ανθρώπους της Γερμανίας. Δεν μιλάμε για το λαό εμείς. Για την εθνική Γερμανία. Εμένα με θυμώνει ατελείωτα το ότι η ποδοσφαιρική μοίρα τους έχει φερθεί απλόσερα. Αυτό θέλω να πω. Και τι θες να πεις, ρε Νίκο, να αποφύγει η Αγγλία δηλαδή την Ισπανία με τον Καπουτζίδη στον πάγκο. Ναι. Με τον Καπουτζίδη, ίδιο, ο γέρο. Λοιπόν, βγάζουμε νικητή Opticon Express. Είναι ο Ανάργυρος Χατζιπροδρόμου που απάντησε σωστά για τους Punks Romana και το Ρομποτάκια ενωθείτε. Επαναλαμβάνω, Ανάργυρος Χατζιπροδρόμου, Καβατζόνι, το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Στο live των Dead Kennedys πηγαίνουν, είναι μονές οι προσκλήσεις, έτσι, όχι διπλές, μονές. Πηγαίνουν οι Αλέξανδρος Πύρκας. Και Γιώργος Μπούλαλης ή Μπουλαλής, ζητώ συγγνώμη, έτσι. Γιώργος Μπούλαλης ή Μπουλαλής, 197 κινητό και Αλέξανδρος Πύρκας 238. Δεν επικαινούνται με το Λίμπερο, κατευθείαν πηγαίνετε εκεί αύριο το βράδυ. Να πω και για τα γυαλιά και για τα live. Εννοείται ότι πιθανό να ζητήσουν ταυτότητα. Οκ, okay. Και είναι πολύ πολύ λογικό. Μην στραβώνετε. Γιατί μπορεί να πάει ο Παπαδόπουλος αύριο και να πει: εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Πύρκας. Είμαι ο Μπιάφρα. Από την τέτοια ερετζή θα πάρω γυαλιά. Στίγμα μαζί τους, η ιστορική και τεράστια γκούλαγκ μαζί τους. Πάρτε και λεφτά μαζί σας. Από ό,τι έχω μάθει, θα υπάρχει καλό merchandise των Dead Kennedys στην είσοδο του χώρου. Θα πάρεις τίποτα. Του principal. Θα πάρεις. Πρώτα Θεός, να μην πάει παράταση. Αφού δεν πιστεύεις. Ο καταθλιπτικός, να μην πάει παράταση. Α, 0-0 το βλέπω, Μάρι. Το κόμμα θα πάει παράταση. Ουρουγουάη, Ουρουγουάη, Πορτογαλία. Να πάει η κατάθλιψη. Φόλα Ουρουγουάη. Εγώ θα είμαι εδώ μαζί σου την Πέμπτη σίγουρα και 99% και την Τετάρτη για να πανηγυρίσουμε την πρόκριση στα πρεμιτελικά για την Εθνική Αγγλία. Ωραία, ωραία, ωραία. Καλή τύχη να ευχηθώ και στην άλλη μου αγάπη την Αργεντινή. Μαζί μας ήταν Σωτήρης Δασκαλάκης και τελευταίο τέταρτο ο Χρήστος Κιώσης. Σπανάκι σουφλέ. Παρήγγειλα σήμερα από το σύγχρονο μαγειρίο πιπερών. Σπανάκι σουφλέ που είναι παραπάνω από ονειρικό. Σχετικά new entry στην Γεωργίου Πατρέου 25 πρώην Ανθέων. Διλιβεριά για το πιπερόν 2310-868-868. Εγώ. Ναι. Έτσι είναι αυτά. Την Δευτέρα θα είμαστε εδώ με Χρύσαθο Τσαλτίδη, με μεγάλη μεταγραφή. Την Τρίτη θα λείπει ο Χρύσαθος. Ναι. Τετάρτη θα έρθει. Τετάρτη Πέμπτη. Θα δούμε, θα δούμε, εντάξει, θα δούμε. Θα είμαι μόνο, εντάξει, πάει παλικάρι μου. Όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν. Να είμαστε καλά, όλα θα γίνουν. Όλα καλά.